Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώ στη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πω το πιστεύει, Στέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Μετρόπολης 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5 των FM. Ο κύριος Κωνσταντίνος Βατζηγεωργίου απέναντί μου στη Δήμηση των Οίκων. Production ποιος είναι? Λοιπόν, Εμίλος Γαβριλίδης και Αθανάσης Καταπάκης στο production. Η Εύη Αβατσίδη, η Εύη Γιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη. Κωστής Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, αφού το μέτρο της απόσυρσης του αυτοκινήτου μπορεί να έχει καταργηθεί, υπάρχει όμως η οριστική διαγραφή αυτοκινήτου. Παίρνετε τηλέφωνο στο 18133 έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Οι Αφοί Κωνσταντινίδη έχουν πολυετή πείρα στο χώρο, θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Για οριστική διαγραφή καλείτε 18133 Αφοί Κωνσταντινίδη. Μουσική 9.55 και νότα μηνύματα στο 54.340 Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό, και μην ξεχνάτε ότι μεγάλος μας χορηγός είναι η εταιρεία Hyundai Εσκιάδης Βαροδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, με όλα τα μοντέλα του Hyundai. Να έχετε τη δυνατότητα να τα οδηγήσετε, να κάνετε test drive δηλαδή, να δείτε πώς είναι και αν σας ταιριάζει το αυτοκίνητο το οποίο έχετε επιλέξει, όπως και σε όλες τις υπόλοιπες μάρκες τις οποίες διαθέτει η εταιρεία. Με το i20 να προσφέρετε στις 10.990 ευρώ αυτό των 1.200 κυβικών με 2 χρόνια σέρβις εντελώς, και όταν λέμε εντελώς το εννοούμε εντελώς δωρεάν, δεν πληρώνετε ούτε λάδι, ούτε εργασία, ούτε τίποτα, και με περισσότερα τηλεφωνώντας τώρα στο 2310 596 596, το 2310 596 690. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με την ομάδα της καρδιάς σου. Την ΑΕΚ? Όχι παιδί, την ΑΕΚ. Εγώ την ΑΕΚ γουστάρω. Σταμάτα ρε. Με τον Άρη θέλω να ξεκινήσουμε. Ξεκίνα με τον Άρη. Και θέλω να μου πεις ειλικρινά. Ναι. Το ότι έχει περάσει τόσος καιρός. Ναι. Που η υπόθεση να δικαστεί η ιστορία Λαμίας Σπάρτης. Ναι. Ακόμη εκκρεμωδική. Δεν θα. Μισό λεπτό. Τι ερμηνεία έχει από σένα? Ότι την έβαλα στο σιρτάρι λόγω του ότι η Λαμία είναι πιο ισχυρή. Την πέταξε τα σκουπίδια. Δεν είναι προκλητικό αυτό? Όχι, δεν είναι προκλητικό. Γιατί? Εδώ δολοφονούνται άνθρωποι και βγαίνουν έξω οι δολοφόνοι μετά από 3 χρόνια. Εδώ άλλος έκλεψε 15 εκατομμύρια ευρώ με τον Σαξόνη και τους άλλους και είναι έξω. Γιατί είναι ανεπροκλητικό? 15. Πόσα? 15 ξέρεις. 15 ξέρω. Λοιπόν, πόσα δεν ξέρω εγώ και πόσα δεν ξέρω. Εάν δεν είναι προκλητικό αυτό και δεν σε ενοχλεί, γιατί έμενα να με ενοχλήσει η Λαμία με τον Άρη? Όχι. Έχω μάθει στη ζωή μου να μην θεωρώ τίποτα προκλητικό. Κατά βάση. Κατά βάση είναι εγώ. Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω στον καπιταλισμό και στον νόμο του ισχυρού. Κατά βάση λοιπόν, εφόσον εγώ πιστεύω, δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη, αλλά δεν διαμαρτύρομαι και για αυτήν. Και πιστεύω μόνο στον καπιταλισμό και στον νόμο του ισχυρού, για ποιο λόγο να είναι προκλητικό για μένα? Το θεωρώ απολύτως φυσιολογικό. Σε απάντησα? Άλλο πράγμα, σε ρώτησα. Σε απάντησα εγώ αυτό που ξέρω. Αυτό, ό,τι αυτό που λέω. Okay. Να είναι προκλητικό γιατί? Επειδή είναι ο Άρης εδώ δικιά μας ομάδα. Ναι. Ναι. Άμα ήταν αντίπαλος ο Άρης, θα ήταν προκλητικό? Δεν θα το έλεγες? Ό,τι σε συμφέρει λες. Όχι, λέω όχι, λες αυτό που βολεύει. Λέω ότι εσύ. Έχεις πελάτες τους Αριανούς, γι' αυτό. Κωνσταντίνο, θέλω να κάτσεις από εδώ δίπλα μου. Μπορείς να κάτσω? Όχι, τον Κωνσταντίνο. Τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνος λέγεται. Κωνσταντίνο. Λοιπόν. Ναι. Πιστεύω ότι ναι. Το δίκαιο είναι δίκαιο και το άδικο είναι άδικο. Δεν υπάρχει δίκαιο και άδικο. Από όπου και από... Υπάρχει ισχυρό και ανίσχυρο. Σωστά μιλάς, δρεσί. Εσύ τώρα, όποιος είναι. Δεν μπαίνω στη διαδικασία συζήτησης. Τόσα χρόνια σε αυτή τη γη δεν έχεις μάθει. Ο αδύνατος φωνάζει, γκρινιάζει και παίζει καζατζίδι.
και ο ισχυρός λέει: εγώ με πηδάω ο αυτόν ο ισχυρός κτλ. Τι με πιάνεις τώρα και μου κάνεις τώρα ο Άρης και τι. Δεν πρόκειται να γίνει. Την πέταξε ο. Δεν μου λες, άμα ήταν υπόθεση του Ολυμπιακού, θα την πέταγε. Ή του πάω και εγώ σου λέω. Θα την πέταγε. Ναι. Θα την πέταγε. Εννοείται. Α, αφορούσε, όχι. Θα την πέταγε, ρε. Θα γινόταν το δικαστήριο κάποτε. Γιατί να γινόταν το δικαστήριο? Γιατί ο εισαγγελέας θα ένιωθε μια απειλή, μια δύναμη από πίσω του να τονωθεί. Μια περιραίουσα ατμόσφαιρα. Λογικό, δεν είναι. Τον Άρη ποιος θα τον απειλήσει τον εισαγγελέα? Ο Παλέτας. Εδώ. Ο Ζαμπέτας. Με πρόλαβες. Ποιος? Λοιπόν. Ο Σκουρλέτας. Ποιος? Με πρόλαβες. Ο Ταχαμέτας. Ποιος δεν σε πρόλαβα? Επειδή σου αρέσει να καταγράψει ανθρώπινα συναισθήματα και συμπεριφορές. Ναι. Πες μου τώρα ο Αργιανός που βλέπει ότι προχωράει ο καιρός, ναι, και δεν τρέχει τίποτα. Ναι. Τι να πει ο Αργιανός? Ας πρόσεχα. Πώς αισθάνεται? Πώς αισθάνεται? Μειονεκτικά. Αδύνατος. Άσχημα. Ναι, όταν κέρδισε το Τσιμπούρ το πέναλτι με τον Αιγινιακό, ένιωθε ισχυρά. Ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Κοίταξε, στο τέλος τον ξέρεις τον γαμπρό. Δεν ξέρω τι γαμπρό. Λες, καταγράφεις τα συναισθήματα. Ναι. Όταν λοιπόν έχεις διαιτησία, δικαστές, λεφτά, έχεις φίλους τους αντιπάλους και τα λοιπά, νιώθεις ισχυρός. Mm-hmm. Όταν τα έχει ο άλλος, νιώθεις ανίσχυρος, βγαίνεις, φωνάζεις, μια, βγάζεις ανακοινώσεις. Ναι. Σαν τις γυναικούλες κλαις. Σου αρέσει ένα αυτό το πράγμα? Να μ' αρέσει τι? Το να υπάρχουν ισχυροί και ανίσχυροι. Πάντα θα υπάρχουν στη γη ισχυροί και ανίσχυροι. Σου αρέσει, ρε φίλε. Μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Ναι. Ισχυροί θα υπάρχουν και ανίσχυροι. Η ιστορία του Δαβίδ με τον Γολιάδ δεν σε συγκινεί? Γιατί εσύ ήσουν μπροστά ότι υπήρχε ο Δαβίδ με τον Γολιάθ στη μυθολογία. Το έχει δει άπειρες φορές. Στη μυθολογία, πού το έχω? Ποια μυθολογία, ρε φίλε? Ποιο Δαβίδ? Η Ελλάδα πήρε το Euro, έκανε την έκπληξη. Ναι. Η Λέστερ πήρε το πρωτάθλημα. Ναι. Είναι μια ιστορία Δαβίδ και ο Γολιάθ. Τι Δαβίδ και ο Γολιάθ? Ρε φίλε, η Λέστερ δεν έχει τη δυνατότητα και το brand name, το μεγάλο όνομα. Εβραίος έστησε το match. Δαβίδ εναντίον Γολιάθ. Στημένο μάτς ήταν. Όλα είναι στημένα για σένα. Ναι, το παίξαν εκεί στην Ιερουσαλήμ. Όλα για σένα. Σε προποτσίδικα της Ιερουσαλήμ το παίξαν. Όλα για σένα είναι στημένα, αυτό έχεις να πεις? Όχι, δεν έχω να πω αυτό. Τότε. Λέω γιατί όμως υπεκφεύγεις και δεν απαντάς? Γιατί στον στην ιστορία. Ναι, στην ιστορία. Δαβίδ και Γολιάθ. Ναι. Όλο τον κόσμο. Ναι, ναι. Τον συγκινεί, ναι, η ανατροπή. Το ότι η Σαμπτόρια χτες κέρδισε όντας αδιάφορη την Ίντερ. Ναι. Ήταν έκπληξη, ήταν ωραίο. Ναι. Οι πονηροί και διαστραμμένοι, ναι, λένε ότι είναι στημένο. Μπορεί. Εγώ λέω δεν είναι στημένο. Θα πες ό,τι θέσεις, τι με νοιάζει εμένα. Δεν είναι όλα στημένα. Και τι να κάνω εγώ τώρα, να βγάλω την κοινή γνώμη και να την πείσω, ας πούμε, για κάτι το οποίο πιστεύει? Μόνο κάτι τέτοιο δεν προσπάθησα να πω. Λοιπόν, μόνο κάτι τι θες τώρα, να κλάψουμε για τον Άρη που έχασε την υπόθεση με τη Λαμία? Κουβεντιάζουμε, ρε Κώστα. Να βάλουμε κανένα καζαντήρι. Δεν κουβεντιάζουμε. Όχι, να το πεις. Όχι. Κανένα δεν ακούω να το πει. Έχει λεφτά ο Άρης? Αν έχει λεφτά. Ναι, από εκεί ξεκινάνε όλα. Έχει λεφτά. Σαν ομάδα με τον Καρυπίδη, όχι. Όχι. Η Λαμία έχει λεφτά? Έχει. Ο Απόλλων? Έχει. Τα Τρίγκαλα? Έχουνε. Ένας από τους τρεις λοιπόν που έχει λεφτά βγαίνει απόξω. Πιθανό τα Τρίγκαλα. Ωραία. Ναι. Πάμε παρακάτω. 16.000 ευρώ προσφυγή κάνει ο Ιντζίδης στον Άρη. Και θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Λοιπόν, έχεις ακούσει κανέναν από τον Απόλλων να κάνει προσφυγή? Όχι. Τα Τρίγκαλα? Όχι. Όχι. Από την, πώς τη λένε την άλλη ομάδα? Λαμία. Στον Λαμία? Όχι. Όχι. Πάμε παρακάτω. Είναι ένα στοιχείο. Είναι ένα στοιχείο. Ένα σοβαρότατο. Σοβαρό στοιχείο. Είναι. Σοβαρότατο. Σοβαρό στοιχείο. Σοβαρότατο. Είναι σοβαρό στοιχείο. Λοιπόν. Παρακαλώ. Τώρα μπαίνω στο site του φίλου σου. Ποιο είναι φίλο μου πάλι? Ο Χρήσαμος. Ο Χρήσαμος είναι φίλο μου. Ναι. Όταν πήγα στο νοσοκομείο δεν με πήρε τηλέφωνο. Δεν είναι φίλο μου. Εντάξει, ρε. Και τι φίλο μου? Φίλο λέω. Και καλό γνωστό δικό μου. Γνωστό δικό σου. Ναι. Δικό μου φίλο. Σε θίγει. Δηλαδή άμα βγει κάποιο σε με βρει. Θίγει αυτό. Καθόλου δεν με θίγει. Αλλά δεν είναι φίλο μου. Αν ένα βγει, α πούμε, και πει ο Αριστόπουλο είναι δίξιο μπίξιο, θα πει όχι ρε παιδιά, είναι καλό παιδί. Όχι. Δεν. Λοιπόν. Και να πιστεύει το αντίθετο, α πούμε, να πει όχι ρε παιδιά, μην τον. Δηλαδή αυτό είναι φίλο που λέει το αντίθετο. Ξέρει την έννοια τη φιλία. Φίλο ξέρει τι είναι. Αν ιδιωτελεί, αγάπη. Εμεί είμαστε φίλοι? Όχι. Εχθροί είμαστε. Όχι, δεν είμαστε εχθροί. Θανάσιμο. Έχουμε μια ιδιωτελή, ένα ιδιωτελή κοινό στόχο. Όχι. Τι όχι. Όταν φύγω από εδώ, πα στον Ανδρώνη, με ρουφιανεύε και τα λοιπά. Αν είχαμε ιδιωτέλη. Εγώ μπορεί να πω κακή κουβέντα για σένα και τα λοιπά. Τέλος πάντων, η φιλία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και φιλία. Να το ξέρεις. Δεν υπάρχει. Όχι. Όχι. Φίλο κάνεις αυτόν ο οποίος πρώτον έχει συμφέρον και δεύτερον μπορεί να τον κάνεις παρέα επειδή εσύ νιώθεις καλά. Πάλι για σένα το κάνεις. Καλά. Γιατί καλά? Γιατί... Με την ίδια λογική διαλέγεις γυναίκα. Με την ίδια λογική. Γιατί η γυναίκα ή ο άντρας, ας πούμε, τι διαλέγει? Περισσότερα θέλει να πάρει παρά να δώσει. Και το παιδί σου τότε, ναι, η κόρη σου περίπου, όταν είναι μωρό ή η κόρη οποιοδήποτε όταν είναι μωρό, ναι, για να σου δώσει ένα χαμόγελο ή μια αγκαλιά, κάτι πρέπει να πάρει. Δηλαδή εσύ αυτό, κάνει... αυτό για σένα έχει ιδιοτέλεια. Γιατί φυσικά. Δεν είναι ιδιοτέλεια. Δηλαδή κάνει ένα παιδί
το αμολά στα σκουπίδια, τραβά έξω, βρίσκει μια ρωσίδα, το παρατά. Πού κολλάει σταμάτα αυτό, λίγο, ρε κόκκινη, σταμάτα, σου πω ότι πού κολλάει. Και έρχεσαι μετά από 20 χρόνια, 25 χρόνια, στο παιδί. Ξέρεις τα σκουπίδια το παιδί. Άντε ρε κολόγερε, φύγε από εδώ, μη σε αρχίσουν τα καστούκια. Τώρα ήρθες και με σου λέω λοιπόν. Ά, σου λέω, σου το λέω. Παιδί, γιατί το παιδί, δεν λοιπόν, απάντησες. Το παιδί, το μικρό το κοριτσάκι του ενός έτους, ναι, που θέλει να σου κάνει μια αγκαλιά. Ναι. Κάτι θέλει. Το γλυκό του, το χαμόγελο. Άμα το βρίζεις και το χτυπάς, τι θα σε κάνει. Άλλο πράγμα, λέω εσύ. Αυτό λέγεται ιδιοτέλεια. Είσαι βλαμμένο. Εγώ είμαι βλαμμένο. Βλαμμένο. Πώς είσαι. Δεν είναι τα πάντα. Πώς. Δεν είναι τα πάντα, δεν εξυπηρετούν. Ο άλλος κάνει παιδί, λέει, δεν έκανα παιδί. Ωραία. Ωραία. Πάει υιοθετή. Γιατί υιοθετή, για το παιδί ή για αυτόν. Απάντησε. Άκου λίγο. Όχι, όχι, σε ρωτάω. Ένας είναι 45 χρονών. Ναι. Δεν έχει κάνει παιδί. 42, 38, 50. Ναι. Και λέει να υιοθετήσω ένα παιδί. Και πολύ καλά κάνει. Μπράβο. Για ποιον το κάνει. Εσύ για ποιο λόγο πιστεύεις. Για αυτόν το κάνει. Τι, για το παιδί το κάνει. Το παιδί ωφελείται. Ωστε. Το παιδί ωφελείται. Εμέσως ωφελείται. Ωραία. Τότε δεν θα βλέπεις τι έχει να κερδίσει. Κάποιος κάνει δωρεά. Είναι παλιόψυχος. Δεν υπάρχει. Νιώθει μέσα στην παλιοψυχιά του ότι πρέπει να κάνει κάτι καλό για να εξηλειωθεί. Πάντα όλα τα πράγματα έχουν ιδιοτέλεια. Πάμε παρακάτω. Ο Παντελάκης. Ποιος Παντελάκης. Ο Γιώργος Παντελάκης. Ο αείμνηστος του ΠΑΟ. Μάλιστα. Έδωσε ένα τεράστιο ποσό να γίνει μια μονάδα, ναι, για παιδιά με καρκίνο, ναι, στο ΑΧΕΠΑ. Βέβαια. Λοιπόν, μεταθάνατον το έδωσε. Μεταθάνατον. Ναι. Ρωτάω τώρα αυτό. Τι, ναι, ιδιοτέλεια έχει αυτό. Θα σου πω τι ιδιοτέλεια έχει. Ο Παντελάκης δεν είχε παιδιά δικά του. Ρε φίλε, τι ιδιοτέλεια. Άκου, ρε. Μετά δώσε ζωή. Άκου. Μεταθάνατον. Άκου. Ναι. Για να νιώσει η ψυχή του καλά αγαλίαση. Τι, αφού δεν πιστεύεις. Στάσου ρε κόκκινε. Στάσου ρε. Αφού δεν πιστεύεις. Πώς ένιωθε ο Παντελάκης. Το πιάνουμε τον άνθρωπο στο στόμα μας. Γιατί τι κακό. Δεν είχε παιδιά ο Παντελάκης και το έδωσε στα παιδιά. Ναι. Αυτή ήταν η ιδιοτέλεια, ψυχής ιδιοτέλεια. Αυτό δείχνει μεγαλείο ψυχής. Αυτό δείχνει την ψυχή του ότι την έκανε να νιώσει καλύτερα με αυτό που έκανε. Είχε ιδιοτέλεια ψυχική. Δεν είναι ιδιοτέλεια. Πώς δεν είναι. Πώς δεν είναι. Μιλάω στον πιο ιδιοτελή άνθρωπο του κόσμου, εσένα, ο οποίος τα πάντα κάνεις για ιδιοτέλεια. Και καλά κάνεις. Αλλά μην μας το παίζεις τώρα ότι. Ότι... Τα δικά σου τα φοράς για δικά μου. Ποια δικά μου καλά... να φοράσω τα δικά μου, ρε. Τι δικά κάνεις. Μου και δικά σου. Θα βγει και τώρα να κλάψει για τον Άρη και τη Λαμία. Καλά του ξηγείται η Λαμία του Άρη και του λέει Αρούλη, είσαι μικρός. Αρούλη, είσαι μικρός. Και στο γήπεδο μέσα, γιατί μου έφερε τους γεροξεκούτιδες, τους νέτους, τους όζες, τους Ραούλ Μπράβους, τους Καράμπελες και τους Τάντους, τους Παλέμαχους. Και εγώ πήρα παιχταράδες, ψώνισα καλύτερα, πιο φθηνά, δεν έφερα τον Τζιμπούρσα κάτι. Εντάξει. Δεν έφερα τον Τάτο Παλέμαχο με την κοιλιά να κάνει την μπλούζα 10 φορές μη φαίνεται ως κεμπές του. Δεν έφερα τον Ραούλ Μπράβο άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Δεν έφερα τον Καράμπελα. Βγάλε συνέστημα. Αθυνέστημα. Λοιπόν, εγώ έπιασα το ρεπορτάζ του Άρη. Πω... Και λέει η Λαμία και ο Απόλλωνας και εγώ και το Μυροφορίδη που είναι και Βρωμιάρης. Ποιος είναι Βρωμιάρης. Βρωμιάρης. Πες του το. Και το ζήτημα. Πεντακάθαρος. Και είναι και Βρωμιάρης. Εμποδιάζει. Άκου δώρε. Και μάγκα. Και εντός αγωνιστικού χώρου και εκτός. Ναι. Και πήγανε στον Εύωσμο Πόπης με τον Δήμη, οι Χουβαρντάδες, να δούνε το μάτς εκεί με τον άλλο τον Θεοδωρίδη. Και πήρε, δεν πήρε χαμπάρι που πήρε τον Black & Decker ο Μυροφορίδης και έβαλε τον Κολοκονέ την κολάρα. Και είμαστε όρθιοι. Ο Άρης και ο Άρης και ο Γιλαό, ο Άρης. Τι να πω, ρε. Ο Άρης και έτσι. Κλαίει ο Άρης, βγάλε ανακοίνωση ο Άρης. Κλάψαμε. Να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας. Να καλωσορίσουμε. Καλωσόρισε τον. Να τον καλωσορίσουμε. Καλωσόρισε τον. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Κουμαντάς. Κουμαντάς. Ναι. Καλωσόρισε. Όχι, κάτσε, γιατί κολώνεις. Ο κολώνεις τον Εύωσμο είναι. Κολώνεις. Να κολώσω. Να καθίσεις με τον Κωνσταντίνο. Γιατί να κολώσω. Στον όνομα του. Αυτός. Λοιπόν, εδώ και ώρα από ό,τι μου λέει ο Παναγιώτης ο πατέρας του ήθελε να έρθει. Δεν είναι κανένα μικρό παιδί ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν. Ακούς χρόνια, πρώτη φορά ήρθες στο ραδιόφωνο, σωστά. Ναι. Πώς σου φαίνεται. Μου φαίνεται λίγο αστείος, αλλά εντάξει, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ναι. Εσένα σε θεωρώ... Εμένα τι. Εσένα σε θεωρώ φίλο. Ναι. Και σου δίνω χείρο πάρω για την υπομονή σου. Λοιπόν, να πω ότι ο Κωνσταντίνος είναι ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος. Να στείλουμε καταρχήν τα χαιρετήματά μας στα παιδιά τα οποία ακούνε από το σχολείο, από το σχολείο των σπαστικών, τα οποία είναι που είναι πίσω από τη σχολή πολέμου, η εταιρεία σπαστικών. Εκεί μένεις μόνιμα, Κωνσταντίνε.
Λοιπόν, ακούνε πολλοί φίλοι σου από εκεί. Ο Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι μια μορφή πραγματική, δεν έχω λόγια να τον περιγράψω. Ήρθε, μας βρήκε πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή. Έχει επιλέξει να είναι. Τι ομάδα είσαι, Κωνσταντίνε? Δεν είναι ντροπή. Παοξής. Αντίθετη ομάδα του πατέρα του, που είναι Αριανός. Και ειλικρινά με τρέλανε έξω όταν για τον κάθε ένα συνάδελφο τον είχε φακελωμένο και ήξερε τι ομάδα είναι, τι καπνό φουμάρι και τι ρόλο παίζει. Αυτό το βρωμερό υποκείμενο που έχω δίπλα μου, θα σου κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα, που έκανα έξω. Αν ήταν μια ομάδα, τι ομάδα θα ήταν, πες. Αριανός. Γιατί θα ήταν. Γιατί θα είχατε διαφορετική γνώμη από ό,τι είχετε τώρα. Εσύ ακριβώς και αυτό διαφορετική ομάδα. Διαφορετική ομάδα. Δηλαδή Παοξής θα μπορούσε να ήτανε. Παοξής, εντάξει. Ταιριάζει. Ταιριάζει. Όχι σε αυτό το. Σε αυτό το στυλ. Όχι σε αυτό το στυλ. Το φανταζόσου το ραδιόφωνο ότι είναι έτσι. Ειλικρινά πως. Όχι. Δεν το περίμενες. Σου αρέσει. Μου αρέσει πολύ. Πολύ. Ναι. Λοιπόν. Στείλε χαιρετίσματα. Πού θες να στείλεις. Στείλε για να πάμε σε διάλειμμα. Σε διαφημίσεις. Στη μαμά μου. Πώς τη λένε το μικρό της. Μαγδαλίνη. Μαγδαλίνη, σαν την γυναίκα μου. Μάλιστα. Μετανοούσες και ίδια. Δεν έχει σημασία. Αλλού, πού αλλού θες να στείλεις. Στη Δήμο και στα παιδιά. Στα παιδιά που ακούνε σχολείο. Ναι. Δηλαδή τώρα ακούνε. Ναι. Τον αδερφό μου. Στον αδερφό σου. Ναι. Πώς το λένε. Νίκο. Νίκο, μπράβο. Και ανήψια έμαθα ότι έχεις. Ναι. Στον Αγγελάκο μου. Στον Αγγελάκο. Και στη Μαρία Μαγδαλίνη. Λοιπόν. Να σωθεί ο Ηρακλής. Εύχεσαι να σωθεί ο Ηρακλής. Απίστευτος. Εύχομαι να σωθεί ο Ηρακλής. Να μην λένε κάποιοι μπεγαπόντιδες. Γιατί να μην σωθεί. Να μην σωθεί ο Ηρακλής. Εγώ θέλω να σωθεί γιατί. Γιατί να μην γίνει παρεξήγηση. Λοιπόν, είναι απίστευτος. Δεν έχω λόγια να περιγράψω. Θα μείνεις κι άλλο. Δεν έχουμε λόγο να το διαλύσουμε. Ναι, όχι. Πάρε μεταλλική φωνή. Λοιπόν, πάμε σε. Εγώ την έχω και την παίρνω. Ναι, εσύ που δεν έχεις, γκάριζε. Μπράβο, μπράβο, Γρηγόρη. Λοιπόν, είναι πολύ καλός άνθρωπος ο Γρηγόρης. Λοιπόν, να πω ότι πήγαινε μεσημέρι και στο φαγητό τελικά άλλα πράγματα θέλουν οι γυναίκες και άλλα οι άντρες. Ναι. Αυτό πλέον δεν είναι πρόβλημα, το έλυσε ο Deliveras. Γιατί τώρα στο deliveras.gr μπορεί να παραγγείλει ταυτόχρονα άλλο φαγητό για τη γυναίκα σου και άλλο για σένα. Από διαφορετικά καταστήματα και παραγγελία σου να μπει σε ένα καλάθι σε ένα λογαριασμό. Γιατί πολύ απλά στο deliveras.gr όλα μα όλα γίνονται. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Και ανοίγει το δώρο που του πήρες από την Intersport. Μπράβο, ρε, καλάθι! Και φαντάζεται όλα αυτά που θα ζήσει. Για χιλιάδες δώρα, σε απίστευτες τιμές και δωροεπιταγές, έλα στην Intersport. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν βούτρα σου, ρε Χαϊβάνη. Δελφών 101 και μπότσερ η γωνία. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ, γαρασιόπορτα, πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ η γωνία. Με τηλέφωνο το 852 27. Διατίθεται και χώρος σταθμεύσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει.
Ετοιμάστε βαλίτσες. Φέτος η κατασκήνωση Yupicam είναι δωρεάν μέσω ΑΕΔ για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. Κατασκήνωση Yupicam. Πραγματικές διακοπές με παιχνίδια, χαρά, περιπέτεια στην κρυοπηγή Χαλκιδικής. Δωρεάν μέσω ΑΕΔ για παιδιά ανέργων και εργαζομένων του ΙΚΑ. Με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 28.000 ευρώ. Πληροφορίες στο 2310 2235 25 και στο yupi.gr. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει. Εμστά λέγα Θάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310 905 503. Και στο πλακάκι κόλλα. Όχι, αρπακόλα. Η Ραβένα ανεβάζει το design ακόμα πιο ψηλά. Στη Θεσσαλονίκη. Άφηξη σε Ραβένα Θεσσαλονίκη. Στο ολοκένουργιο κατάστημα Ραβένα, στην Πηλαία, δίπλα από το Mediterranean Cosmos. Εδώ, εκτός από τη μεγαλύτερη ποικιλία σε πλακάκια και είδη υγιεινής, θα βρείτε και τη μεγαλύτερη συλλογή από τραπεζαρίες, καναπέδες, κρεβατοκάμαρες και φωτιστικά. Όλα ετοιμοπαράδοτα στις γνωστές τιμές Ραβένα. Και στα έπιπλα νούμερο 1. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη για σένα. Είναι Oval. Έχει διάφορα σχέδια και μπορεί να σου κερδίσει ένα κυβότιο μπύρες Kaiser για το Πάσχα. Τι είναι? Το πασχαλινό σου αυγό. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό των καταστημάτων For All και ίσως να είσαι εσύ ένας από τους 30 τυχερούς που θα κερδίσουν από ένα κυβότιο μπύρες Kaiser για το Πάσχα. Μπες τώρα στην επίσημη σελίδα των For All Stores στο Facebook και δες πώς μπορείς να συμμετέχεις. Καταστήματα For All. Και φέτος το Πάσχα θα έχεις Beer For All. Αν σου έλεγαν ότι κέρδισες μόνο επειδή το αυτοκίνητό σου είναι Αλφα Ρωμαίο, θα το πίστευες? Πίστεψέ το στη σελίδα μας στο Facebook. Αλφα Ρωμαίο Σέρβις Κουμαντζιάς. Νίκο, τι μπαταρία φοράς στο αμάξι? Α, καλώς ήρθες στο κλαμπ. Ποιο κλαμπ? Στάνταρ κλαμπ, φιλαράκι μου. Γιατί στάνταρ φοράω στο αυτοκίνητο, στάνταρ και στο μηχανάκι. Στάνταρ και στο UPS, αλλά και παντού στάνταρ θα φοράω. Γιατί? Γιατί στάνταρ φοράμε όλοι. Εκτός από εσένα. Ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Άντρες, γυναίκες, παπάδες, καστανάδες, καφετζίδες, ταξιτζίδες, μηχανόβοι, αγρότες, κυνηγοί, αλλοδαποί, καλικέριδες γιατροί. Αλλά και η Μαρία που δεν ξέρει τι είναι μπαταρία. Και αυτή στάνταρ φοράει. Στάνταρ. Τρία καταστήματα στην πόλη και ένα τηλέφωνο. 2310 523 014. Θες μπαταρία? Πα στάνταρ. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, μεϊμάλεις. Τέρμα το μεϊμάλεις. Τώρα μεγάλωσα και έγινε μεϊμάρης. Και ο μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στις ΙΚΕΣ Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Και πού θα πάτε φέτος το καλοκαίρι? Παραλία φυσικά. Διακοπές σε νησί? Νο, διακοπές σε Φρέτζιο. Με νέο κατάστημα στην παραλία Θεσσαλονίκης θα κάνω κάθε μέρα βουτιά σε άλλη γεύση. Κουντελίνα, νοναμπέλα, βραζιλιάνο, στρασιατέλα, σι σινιόρ, μερσί μποκού. Αναστατώθηκα τώρα. Φέτος κάνουμε διακοπές σε Φρέτζιο. Φρέτζιο. Παγωτά και καλομαθημένα. Εγώ πασχίζω και εκείνη με έχει στον πάγο. Κερασιές φίλε μου. Σπάσε τον πάγο με σύστημα. Σύστημα AgriPro. Αντιπαγωτική προστασία Stay Green της AgriPro. Και προστατεύστε τα δέντρα από τον παγετό της άνοιξης. Καινοτόμα υγρά λιπάσματα για καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερη παραγωγή. AgriPro. Το πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι. AgriPro. Ενημερωθείτε από τον γεωπόνο σας και στο agripro.eu. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ
παίζουν εδώ. Τώρα άμα του πω Trending Lab, πού να ξέρει αυτός. Λοιπόν, 95,5 των FM και μαζί μας ο Κλειδαράς Τέργιος Πετκανίτσας, αδελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Αργωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να φτιάξετε τα κλειδιά σας τύπου Immobilizer. Ο Στέργιος, ο οποίος έρχεται και στο δικό σας χώρο, στο σπίτι σας. Αν έχετε πρόβλημα, κλειδωθείτε έξω από το σπίτι, έχετε πρόβλημα με χρηματοκιβώτια, την ταργία ασφαλείας, οποιοδήποτε τύπου, άμεσα, γρήγορα και οικονομικά, να δώσει λύσεις στο πρόβλημά σας με ένα τηλέφωνο στο 85-27-27. Λοιπόν, δεν με άφησες να προχωρήσω λέγοντας τα δικά σου. Για προχώρα. Και προχωράω. Προχώρα. Μπαίνω στο All About Aris. All About. All About Aris. About, λέγεται. All, τα πάντα, γύρω από τον Άρη. About. All About Aris. About. Μία λέξη, έτσι το χτυπάει. All About. Ναι. Ναι. Εντάξει. Είναι ο φίλος ο Χρυσάνθος εκεί. Ναι. Λοιπόν, και έχει πρώτη είδηση, κατέθεσε το φάκελο ο Παπαθανασάκης, αλλά... Ναι. Τι σε πειράζει εσένα δηλαδή. Σε ενοχλεί. Λέει τα πάντα γύρω από τον Άρη. Καλά κάνει και το έχει. Ναι. Για να το έχει όμως αυτό. Πάει να πει ότι το ρεπορτάζ του Ηρακλή συνδέεται με ότι το ρεπορτάζ. Υπάρχει ενδιαφέρον, μπράβο. Αφού το είπε και προηγουμένως ο Θωμαίδης εδώ, ότι ενδιαφέρεται ο τρίτος, μήπως δεν πάρουν άδεια ή επάρουν. Δεν είπε ενδιαφέρεται ο τρίτος. Πώς δεν είπε, τι είδε. Είχε σαφήνεια. Ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος. Όπου λέει τι. Αν μια ομάδα για ένα ή δέκα λόγους δεν αδειοδοτηθεί. Μάλιστα. Κατατάσσεται τελευταία στο βαθμολογικό πίνακα. Ωραία. Και τη θέση της παίρνει ο τρίτος από τη Football League. Πολύ ωραία. Είναι ξεκάθαρο κάτι που ίσχυε και το 2010, ναι, όταν παρανόμως, ναι, δεν αδειοδοτήθηκε ο Ηρακλής. Καλά, έτσι λες εσύ. Ναι. Έτσι είναι. Ναι. Κατ' ομολογία πολλών. Λέγε, λέγε, λέγε. Οι νομικοί το μεταφέρουν όπως θέλουν. Πολλών μελών της ΕΠΟ. Τα 500 τα πήρατε. Λοιπόν. Κοίταξε, τα το τα πήρατε, θα το λες στα μούτρα σου. Στα μούτρα σου. Λοιπόν, εγώ δεν πήρα ποτέ και χαρακτήρισε όπως θέλει. Δεν κυνήγησες και κανένα όμως. Κυνήγησα πάρα πολλούς. Και το ποιον κυνήγησα και γιατί κυνήγησα. Που έπαθες από το κυνήγι ήταν. Δεν έχω καμία θλάση. Εσύ παθαίνεις θλάση και αυτή είναι στον εγκέφαλο. Στο μυαλό έχεις θλάση. Ναι, βέβαια, για να πάρεις το μυαλό πρέπει να διαβάσεις. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Τι θες να μου πεις, ότι ενδιαφέρεται ο Άρης. Ο Άρης ενδιαφέρεται. Μαθαίνω όμως ότι και άλλες ομάδες δεν έχουν δυνατότητα για την ώρα ή έχουν καθυστερήσει για το κομμάτι αδειοδότηση. Όπως είπε όπως η Βέρεια, ο Πλατανιάς, ναι, κάτι προκαλεί περιέργεια, ναι, 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 yeah, για το αν τα χάλασε η μαμά με το γιο. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, ο Πανιώνιος που από ό,τι γνωρίζω θα πάρει αδειοδότηση και πιθανόν κάποιες άλλες. Ωραία. Το θέμα είναι ότι ο Ηρακλής... Το θέμα είναι ότι ο Ηρακλής έχει το χειρότερο φάκελο, όπως λέγεται στην πιάτσα, από αυτούς εδώ όλους. Ισχύει. Έχει τους χειρότερους νομικούς και τους χειρότερους παράγοντες. Γιατί να το κάνουν αυτό, πώς το εξηγείς. Περίμενε. Θα βάλουν λοιπόν στη ζυγαριά, όπως είπε σωστά ο Μάστορας εδώ, τις κακές ομάδες και θα δουν ποια είναι η χειρότερη. Ναι. Γι' αυτό οι Αργιανοί, αν είναι έξυπνοι, στο Καφτατζόγλιο αύριο παίζει ο Ηρακλής. Ναι. Πρέπει να πάνε 3.000 Ηρακλήδες και 5.000 Αργιανοί. Να υποστηρίξουν τον Ηρακλή, ναι, να βάλει κάτω το Λεβαδιακό, ναι, για να σωθεί ο Ηρακλής αγωνιστικά. Το ερπετό το να σωθεί και ο Ηρακλής. 3.000 Ηρακλητής και 5.000 Αργιανοί. Να πάνε. Δηλαδή, με συγχωρείς, πόσους Αργιανούς είχε στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι. Κόκκινε, μα άσε με να σε ρωτάω, όχι. Και... Δεν σε μετρά στις μετρήσεις. Τροτσκιστής είσαι στην πόλη σου. Τροτσκιστής είσαι στην πόλη σου. Ξέρεις τι είναι οι τροτσκιστές. Γιατί έχεις τέτοιο άγχος να το αποδείξεις. Αυτοί που είναι οι κυνηγοί, κόμμα των κυνηγών. Γιατί έχεις τέτοιο άγχος. Οι Αργιανοί λοιπόν παρακαλάνε να βγεις τρίτος από το τέλος. Ναι. Αυτό, γι' αυτό λέει το ρεπορτάζ εδώ το, ο Γουρουνομούρης ο Τσαλτίδης. Δεν είναι λοιπόν, Γουρουνομούρης. Άκου εδώ ρε, περίμενε, άσε να ολοκληρώσω. Όταν είναι έξυπνος ρεπόρτερ και σου λέει αν η Γριά βγει τρίτη από το τέλος, εγώ θα βγω τρίτος γιατί Χαΐρη δεν έχει με τον Τάτο και τον Κουρμπέλη, πώς λένε, και τον Καράμπελα και, τους, και, το Τζιμπούρ. Και τον Χαριτονίδη και τον Τζιμπούρ. Θα βγω τρίτος, τουλάχιστον να μην βγω τέταρτος. Ο στόχος μου είναι να με περάσει μπορεί ο τέταρτος. Μπορεί να βγει τρίτος. Μπορεί να βγει και τέταρτος. Σε ανησυχεί αυτό. Γιατί ρε φίλε, τι με νοιάζει. Δεν φάω εγώ φασολάδα την άλλη μέρα στο σπίτι, άμα βγει τέταρτο ο Άρης, τι με νοιάζει εμένα. Να με ανησυχεί γιατί. Το Τσαλτίδη ανησυχεί. Αν πέσει ο Άρης Γάμα Εθνική, ο Τσαλτίδης θα κάνει ρεπορτάζ ομάδος Γάμα Εθνική. Εργαζόμενος σε μέσο Θεσσαλονίκη. Ναι. Από πού είμαι εργαζόμενος, καθόλου Θεσσαλονίκη. Που εδρεύει Θεσσαλονίκη. Δεν με νοιάζει που εδρεύει. Εμένα η εκπομπή μου
Γι' αυτό την άνοιξα σε Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, Αεξίδες, Παοξίδες κτλ. Δεν είμαι ο παδός να κλείνω εγώ, είσαι Ολυμπιακός κλείστον κτλ. Δεν ξέρω ρε κόκκινε τι έκανες, εσύ δεν με ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει λοιπόν την εκπομπή μας. Την έχω κάνει εγώ έτσι όπως είχε σχέδιο να έχω και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και τον Αεξί και τον Μωαμεθανό και τον Τουρκόσπορο και τον, και τον Κινέζο. Υπάρχει. Δεν είμαι τοπικιστή σαν και εσάς που το παίζετε. Το κατάλαβες. Δεν με νοιάζει. Το ραδιόφωνο δεν είναι τοπικό, είναι παγκόσμιο, γιατί το ακούνε εκατομμύρια άνθρωποι και έχουν να κάνουν και Άγιο με το ίντερνετ. Άγιο σε έκανα για να το καταλάβω. Άκουδο τώρα τι με έκανες. Άγιο εδώ έκανες έβλεπες... τον Παΐσιο Άγιο πριν κάνει 100 χρόνια έβλεπες, από το θάνατό του. Έβλεπες τα λαμπάκια και νόμιζω ότι είναι φωτοδυτικά. Μη. Άρχισε να καταλάβεις σπουδαίες από το ίντερνετ. Άσε τώρα, εντάξει, καλά. Ναι. Λοιπόν, άκουσε τώρα να δεις. Τρίτος από το τέλος ο Ηρακλής σώνεται. Ναι. Σώνεται ο Παντελίδης, πάει στην Αθήνα στα Today Lizzies που έχει και λέει εγώ σαν τον Ηρακλή. Σώνεται ο Κούρος, πάει στην Αθήνα στην Γλυφάδα στην περιοχή που μεγάλωσε και λέει έσωσα τον Ηρακλή. Και μπορώ εγώ να πάω, αν έπεσε ο Ηρακλής στα χαρτιά, πρόβλημά του, εγώ τον έσωσα. Αυτό θέλει ο Χιμπατζής, ο Τσαλτίδης. Τρίτος από το τέλος, γιατί σου λέει από τρίτος. Έξυπνος είναι. Έξυπνος. Και το ξέρει το ρεπορτάζ, σαν και εσένα. Χιμπατζή το λέω χαϊδευτικά. Χαϊδευτικά. Ναι, γιατί μπορώ να το λέω Χιμπατζή, αφού είναι φίλος μου. Έτσι δεν είπες προηγουμένως. Εσύ είπες πριν ότι δεν είναι με ένα φίλο μου δεν μπορώ να χαργεντιστώ, τι θα γίνει δηλαδή. Εσύ πριν είπες ότι δεν είναι φίλος. Έτσι είναι, πως μετά τα. Απαράδεκτο να μην δώσει εισιτήρια η Καλαμαριά στη Δόξα τόσο πολύ φοβάμαι. Καλά την εξηγήθηκε. Εγώ λέω ότι είναι απαράδεκτο η Καλαμαριά να μην δώσει εισιτήρια. Καλά έκανε και δεν έδωσε. Είναι απαράδεκτο. Εντάξει. Καλά με τον Απόλλων ή με την Κυριακή με χίλια, αλλά εφόσον στο πρώτο παιχνίδι δόθηκαν από τη Δράμα εισιτήρια. Οφείλει η ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς να δώσει εισιτήρια στη Δράμα. Κόπηκε το ουίσκι από τον Καλαϊζίδη τώρα. Να έχεις υπόψη. Ποιο ουίσκι? Στόκοψε, πάει. Τελείωσε. Εγώ αυτό. Άστο τώρα, πάει στο διάλογο. Τι τα θες και τα μη δεις να αλλάζει στάση. Μη δεις να αλλάζουν στάση. Άκουδο. Γιατί πρέπει να δώσει. Γιατί πρέπει να δώσει. Γιατί ρε φίλε υπάρχουν άγραφοι κανόνες οι οποίοι δεν τους γνωρίζεις. Όχι. Δεν στέκεται πονηρός ο Καλαϊζίδης εδώ. Καλαϊζίδη. Έπρεπε να τους αφήσεις να έρθουν με τα διακριτικά τα ασπρόμαυρα, να τις σπάσουν την Καλαμαριά, να έρθουν και οι Παοξίδες, να το διακόψει το παιχνίδι και να φάει μείον τρεις η Δόξα Δράμας και να βγεις και έτσι. Είσαι κορόιδο. Τώρα θα έρθουν εκεί πέρα και άμα γίνουν μανούρες, θα είσαι μόνο Καλαμαριώτες εκεί. Μόνο υπόλογο. Δεν τα πιάνεις αυτά, ρε. Εγώ γιατί λέω να δώσει. Εσύ τι να πεις, εσύ το μυαλό σου δεν μπορεί να πάει μέχρι εκεί. Δεν τραβάει. Και στον πρώτο γύρο δεν ήσουν στο μάτσο. Αλλά, ό,τι πεις. Γιατί ήσουν στην Καλαμαριά. Ήταν στον Ηρακλή. Ωχ, Θεέ μου. Ήρθες εδώ την ώρα που έπαιζε η Καλαμαριά στη Δόξα. Μου είπες ότι ήμουν στο Καφταζόγλιο, έπαιζε η Ηρακλής Κασιόπη 0-0. Πώς είναι δυνατόν να είσαι και στα δύο γήπεδα? Θαύμα. Κατάλαβες γιατί είσαι, πώς έπιασε ότι είσαι ψεύτης? Ναι. Άντε, μπράβο. Εσύ. Έβαλα την κασέτα την άλλη μέρα. Τώρα έβαλα τους συγκολίτες. Λέω για πες Ηρακλής Κασιόπη. Τι ώρα έπεσαν, τι μέρα έπεσαν, την τάδε μέρα, τι ίδια ώρα έπεσε Δόξα Καλαμαριά. Με τον νου. Άστο τώρα εδώ. Φάει την άλλη μέρα ο κόκκινος, ήμουνα στο Καφταζόγλιο. Πώς είναι δυνατόν να είσαι στο Καφταζόγλιο και στην Δράμα? Πτυσσόμενος, τι κόκκινος. Δεν μπορεί να δύο. Το καταλάβεις αυτό. Τι, RNA, DNA, τι έκανες. Πρέπει, ρε φίλε, να ανέβεις level. Level. Καλησπέρα, παιδιά, Αριανός από Χαλκιδική. Δυστυχώς, αλλά ο Άρης δείχνει πολύ μικρός μπροστά σε Λαμία και Απόλλωνα. Ναι. Δεν σημαίνει ότι είναι. Άλλο δείχνεις. Δεν είναι δηλαδή. Άλλο δείχνεις. Εσύ τι λες. Άκουμα, για πες. Ο Ηρακλής είναι ένα τεράστιο μέγεθος. Ο Άρης είναι ένα τεράστιο μέγεθος. Του Κινέζου το τσουτσού είναι πιο μεγάλο είναι από τον Ηρακλή. Τι μέγεθος. Καλά, εσύ το μυαλό σου. Εσύ να μας τρελάνεις τώρα. Ποιος Ηρακλής είναι μέγεθος. Τέτοια ραδιοφωνική αδερφή που είσαι. Ναι, ναι, καλά, καλά, ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, είναι μέγεθος. Ας το τσούνι γιατί είναι πολύ, είναι πολύ καλό δόλωμα. Είναι πολύ καλό δόλωμα. Τι είναι. Για ψάρεμα. Τι είναι. Λοιπόν, τι είναι. Άκου να δεις. Μεγάλος Ηρακλής. Μικραίνουν οι ομάδες και οι σύλλογοι εξαιτίας κάποιων απαράδεκτων. Είναι ο υπηκέστορος όρος και χαρακτηρισμός που μπορώ να δώσω παραγόντων, οι οποίοι κάνουν ό,τι γουστάρουν και φτάνουν οι σύλλογοι εδώ που φτάνουν. Δηλαδή, να συμπληρώσω λίγο και σας παρακαλώ. Οργανωμένων δημοσιογράφων και παραγωγών. Εκτός από τους παράγοντες. Συμπληρώνω. Λεβαδιακός Ηρακλής έπαιζε εκείνη την ημέρα. Ποιος έπαιζε? Λεβαδιακός Ηρακλής. Καλά, ναι. Ξεφτυλίστηκες. Ναι, καλά. Το 3-0. Λέγε. Λέγε. Λεβαδιακός Ηρακλής. Λέγε ρε που έπαιζε Λεβαδιακός Ηρακλής. Πάρε παρακάτω. Ο φίλος ο κτηνίατρος. Βράζει το κτηνίατρο. Πάρε παρακάτω. Ψέματα λέει. Λέγε. Για άλλη μια φορά. Πάνε, είναι κόκκινε, τέτοια η διασπορά. Ψευδώνει η διασπορά. Διασπορά. Δηλαδή. Σε κοιτάω και λέω τώρα πώς του ήρθε πάλι αυτό. Ναι. Και πρόσεχε, επειδή είναι δίκαιος. Ναι. Στέλνει και σου λέει Λεβαδιακός Ηρακλής έπαιζε.
Α, στη Λεβαδιά και λέω στην. Εγώ ήμουν στη Λεβαδιά. Ναι, έτσι είχε πει, είδα το Μάστρο. Ναι. Εγώ ήμουν στη Λεβαδιά. Ναι, ναι. Τι να πω, εντάξει, δεν υπάρχει. Τα ψέματά σου έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Οπότε καμία κασέτα. Ναι. Και τίποτα. Παραμύθια τη Χαλιμά. Ναι. Φροντίζει και συνεχίζει. Διασπορά ψευδών ειδήσεων. Ναι. Βεβαίω. Εναντίον σου. Ναι. Σωστό. Αυτό. Πέτα, λάθη, κάτι θα μείνει. Οπότε τι λέγεται τώρα. Πέφτει εσύ, ανεβαίνει ο Άρης. Δύο ομάδε τα έχω εγώ τώρα. Ένα ενδεχόμενο. Ναι. Το άλλο να γίνει αυτό. Το άλλο ενδεχόμενο είναι να υπάρχει η έκπληξη που δεν το πιστεύω. Ποια? Να έχουν πληρωθεί η εφορία ΙΚΑ και να πληρωθούν οι ποδοσφαιριστές και οι υποχρεώσεις. Ξέρεις, όταν παίξεις ένα παιχνίδι στο στοίχημα, ναι, μετά δύο μέρες μπαίνουν τα λεφτά. Ο Μάτζιος γελούσε προχθές εδώ. Πέρεωση. Ο κόκκινος τι λέει στα επόμενα 10 λεπτά. Παίρνει τα λεφτά την Κυριακή, κερδίζει. Ο Μάτζιος. Ναι. Πάρε λίγο το γερό το Μάτζιο. Την λεφτά. Τρίτη. Πάρε τώρα. Πάρτο, ναι. Την Τρίτη λέει μπαίνουν τα λεφτά στο λογαριασμό. Πότε έπεσε Καλλιόπη Ηρακλής. Ποντίον Ηρακλής. Την Κυριακή. Εάν πληρωθούν οι παίκτες, θα πληρωθούν Τετάρτη κόκκινη. Θα εκτεθείς για άλλη μια φορά. Βρε θα εκτεθείς για άλλη μια φορά. Βρε τα παλικάρι μου. Όταν παίζεις στο στοίχημα, μετά δύο μέρες μπαίνουν να πούμε στο λογαριασμό. Εσύ περιμένεις να πληρωθούν οι παίκτες τη Δευτέρα. Εσύ τώρα κάνεις να πούμε. Για πόσα λεφτά μιλάμε. Πού να ξέρω εγώ. Γιατί εσύ. Σε λίγα λεφτά θα παίζεις κατηγορία. Εσύ τώρα μιλάς, δηλαδή για ένα ποσό 200-300.000 ευρώ. Εσύ γιατί, μεγάλο είναι. Μισό λεπτό. Για να το πάρεις αυτό το ποσό. Μάλιστα, άκου τώρα. Αυτό το παίρνεις χέρι-χέρι. Με τον Καρατζαφέρη. Χέρι-χέρι. Ναι. Κάποτε μπορούσε να το πάρεις από Κύπρο. Ναι. Τώρα το παίρνεις. Τι, επίδειξη γνώσεων με. Ό,τι ακριβώς. Σου λέω. Επίδειξη γνώσεων με κάνεις τώρα. Όχι, γιατί εγώ λέω δεν υπόθηκε ποτέ αυτό. Ποιος, πού. Λοιπόν. Γελούσε ο Μάτζιος. Λέμε πώς σε 10 λεπτά λέει μπαίνουν τα λεφτά στο λογαριασμό. Okay. Αυτό είναι. Εγώ λέω σε 10 λεπτά. Αν πας Μαλαισία και Σιγκαπούρη. Στη Μαλαισία να πάω. Ναι. Σε τα 10 λεπτά μου έρχεται. Την ίδια ώρα. Όπως τον ΟΠΑΠ τα παίρνει την ίδια ώρα. Την ίδια ώρα τα παίρνει. Την ίδια ώρα. Πάει τέλειος. Πάει. Εντάξει, τέλειος. Λοιπόν, ναι. Για να ακούσουμε τον Γιώργο Τομάζιο. Γιώργο, καλησπέρα. Χαίρετε. Γνωρίζεις πότε πληρώνονται οι παίκτες του στοιχήματος οι μεγαλοπαίκτες από τις εταιρείες. Οι μεγαλοπαίκτες. Ναι. Από τις δικές μας εταιρείες, ναι. Από τις Ασίας. Όχι από τις δικές μας, από τις Ασίας. Από τις Ασίας. Στο ίδιο δευτερόλεπτο. Και από τις δικές μας, από τον ΟΠΑΠ. Στο ίδιο δευτερόλεπτο. Λογιστικά τα περνάνε σε δευτερόλεπτο. Ακριβώς. Ότι κάνουν μια-δυο εργάσιμες είναι το θέμα. Πότε τα παίρνει. Από τον ΟΠΑΠ κερδίζει ένα εκατομμύριο ευρώ. Το παίρνει αύριο. Δεν είπαμε για τον ΟΠΑΠ. Από τον ΟΠΑΠ. Για τις άλλες εταιρείες. Τώρα θα με αναγκάζει να πω εταιρείες. Από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες τα παίρνει την άλλη μέρα. Στο χέρι. Όχι. Σε δύο εργάσιμες το πολύ. Σε δύο εργάσιμες. Την άλλη μέρα. Σε δύο εργάσιμες. Οπότε κόκκινε καλά. Για μεγάλα ποσά μιλάω. Σε λέει ο Μπάτζιος την αλήθεια. Για μεγάλα ποσά. Σε 10 λεπτά θα παίρνει. Δηλαδή αν ποντάρω 200 χιλιάρικα εσύ Γιώργο. Πού, ποια εταιρεία θα πάρει τόσα λεφτά. Ποια εταιρεία θα πάρει. Ποια εταιρεία θα πάρει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα καμία. Α, εγώ τη Ελλάδα λέω. Οι γνωστές αυτές που παίζει ο πολύ ο κόσμος στην Ελλάδα έχουν. Ναι, όταν μιλάμε όμως και λέει και υπονοεί ότι θα πληρωθούν μέσω αυτών οι ποδοσφαιριστές. Δεν είπα αυτό εγώ. Τώρα εντάξει, να αυτό μιλάμε το σοβαρά. Το λέω εγώ για σένα. Εμψυχρό. Δεν το δέχομαι. Εγώ το. Δεν το δεν πάνε να το δέξει. Εντάξει, δεν εγώ λέω ότι. Αυτό υπονοείς. Λοιπόν, συνήθως. Κάποτε τα έπαιρνε χέρι-χέρι στην Κύπρο. Τώρα τα παίρνει χέρι-χέρι στη Σιγκαπούρη και στη Μαλαισία. Και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Χέρι-χέρι, ποιος θα πρέπει να είναι κάποιος εκεί να τα πάρει χέρι-χέρι. Ναι, απλά το ταξίδι κρατάει πολύ. Ναι, λογιστικά. Ο γέροντας προς τι, δεν κατάλαβα. Ο γέροντας είναι ότι σε δύο μέρες θα παίρνεις, ρε κόκκινε. Είτε με τον ένα τρόπο, είτε με τον άλλο. Είπες εσύ, Γιώργο, ότι εγώ κάνω λάθος και ο κόσμος πληρώνεται μετά από δύο μέρες. Ναι. Το Μάντζιο ρωτάω. Είπες ότι εγώ κάνω λάθος και πληρώνεται μετά από δύο μέρες. Γιατί το κάνεις τώρα τον Γιώργο. Κωστή, Γρηγόρη, αν έχεις κερδίσει 200 χιλιάρικα και θα σε πούνε τα πάρεις αύριο, θα τα πάρεις σε δύο μέρες. Είναι κακό. Ναι, καλά σε λέει. Είναι πολύ κακό. Είναι κακό, τέλειωσε. Εντάξει, εκτός αν θες να προλάβεις ημερομηνίες, τι να πω τώρα. Μα γι' αυτό δεν μιλάμε τώρα. Αυτό δεν μιλάμε τώρα. Εντάξει, σωστό. Με αυτή τη λογική ο Γρηγόρης έχει δίκιο. Πες ότι έχει δίκιο, τελειώνουμε. Όχι, θέλω να πεις τι ισχύει. Πότε τα παίρνεις τα λεφτά, κυρία μου, μετά δύο μέρες εργασία. Στον ΟΠΑΠ την ίδια στιγμή πας και πληρώνεις. Πάλι τα ίδια στον ΟΠΑΠ. Να πούμε κάτι σοβαρό, το καταλαβαίνω. Ρε παιδιά, λέμε στην Ελλάδα η μεγαλύτερη στοιχηματική εταιρεία είναι ΟΠΑΠ. Δεν μιλάμε για ΟΠΑΠ. Μισό λεπτό. Είναι ΟΠΑΠ. Τα παίρνει την ίδια στιγμή. Ναι, δεν μιλάμε για ΟΠΑΠ. Αν κερδίσει ένα εκατομμύριο ευρώ που είναι το όριο. Το παίρνει την άλλη μέρα. Θα πα να πάρει επιταγή από τον ΟΠΑΠ με την τράπεζα που συνεργάζεται. Στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Εθνική. Η Εθνική. Θα πάρει την επιταγή. Δεν μπορεί να βγάλει πάνω από 840 ευρώ από το ATM. Μισό λεπτό. Ρωτάμε πότε. Μπορεί να κάνει μεταφορά χρημάτων. Δεν μιλάω για ΟΠΑΠ. Μη μιλά εσύ. Δεν μιλάω για ΟΠΑΠ. Μπορεί να κάνει μεταφορά χρημάτων όμω όσο θέλει.
Άρα εντός 24 ώρων τα έχει πάρει τα λεφτά. Δεν μιλάω για όπα. Δεν υπάρχει κανένα διήμερο. Είναι το πρώτο που σας είπα λογιστικά. Μπορεί οι εταιρείες οι μεγάλες στη Σιγκαπούρ και στην Ασία με το που κυρίζει το ποσό τσουπ θα πατήσει ένα κουμπί και θα μεταφερθεί στο λογαριασμό σου. Σκοπός μετά λογιστή, τα... Από τη στιγμή που τα πράγματα είναι σήμερα έτσι, δεν μπορεί να κάνει λογιστικά μεταφορά χρηματικού ποσού, ναι ή όχι. Έτσι είναι οι τράπεζες, αλλά θα, ναι, λογιστικά κάποιοι θα κάνουν. Μάλλον, μα δεν κατάλαβες. Εν την προκειμένη, η ΕΠΟ που ενδιαφέρεται να πάρει φάκελο, την ναι. ενδιαφέρει αν ο παίκτης τάξει στο λογαριασμό του ή αν είναι λογιστικά τακτοποιημένος. Ο παίκτης τώρα που κολλάει. Μα έχει τεράστια σχέση, εσύ, Γιώργο. Εδώ μιλάμε για κάτι και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Λέει, έληξε διπλό ο Ηρακλής, άρα αύριο θα πληρωθούν οι παίκτες. Λέει, δεν γίνεται. Αν ήμουν παίκτης και έβλεπα ότι έχει χρήματα ο λογαριασμός μου, θα ήμουν ήσυχος. Ωραία. Μέσα. Άρα λογιστικά τακτοποιούνται στο ίδιο δευτερόλεπτο όλοι. Όχι. Γιατί γελάς. Άστε ρε Γιώργο, κλείσε. Γελάμε τον Κωστή. Κλείσε ρε Γιώργο, κλείσε. Γιατί γελάς. Κλείσε Γιώργο, κλείσε. Για χαρά. Συγγνώμη, από τη στιγμή που φαίνεται ότι έχουν μεταφερθεί χρήματα στο λογαριασμό, είσαι τακτοποιημένο. Κόλλησε η φλάντζα τώρα. Τελείωσε. Συγγνώμη τώρα, το θέμα είναι θέμα ημερών. Ναι, ρε φίλε. Έχει τρελαθεί ο κοπικό. Αυτό να πάει στο διάλογο. Τέλει. Κλείσε το, κλείσε το Γιώργο. Συγγνώμη. Καλή συνέχεια, παιδιά. Κατάλαβε τώρα, Γιώργο, ναι ή όχι. Κλείσε, κλείσε. Τέλειωσε. Πάει. Πάμε στο επόμενο θέμα. Δεν θα μαλώσουμε τώρα. Πάρε σου κατσιαούρι το μαγαζί, πάει και ο Καγιούλης, ρώτα, θα πληρώσεις παίκτες, ναι ή όχι. Τώρα με τα στοιχήματα τι σχέση έχουν αυτά τα πράγματα που πιάνεις τώρα κουβέντα εσύ. Α, πάρ' το Καγιούλη και τελείωσε ο Μάτζιος. Ναι. Εντάξει. Δύο μέρες. Μπράβο το Γιωργάκη, γέλωτας. Γέλωτας. Μπράβο το Γιωργάκη, ηρωνία. Γιατί Γιωργάκης, δημοσιογραφάρα είναι, άκου Γιωργάκης. Μεγάλος. Άκου Γιωργάκης. Αλλά ηρωνία σε μένα δεν περνάει. Δεν περνάει, ρε. Δεν περνάει. Δεν περνάει στον κόκκινο ηρωνία, ρε. Παλιά άνθρωποι. Γιατί ρε εσύ ηρωνία, σου πει σε δύο μέρες. Δεν υπάρχει σε δύο μέρες. Σου λέω την ίδια στιγμή. Επειδή δεν έπαιξε στοίχημα στη ζωή σου. Εγώ, ναι, και επειδή το μυαλό σου είναι βρωμερό και τρισάκλιο. Εγώ πήρα μάξι από στοίχημα. Καλά. Σπίτερα κέρδισε. Από κανένα λάδωμα μπορεί να πήρες. Από στοίχημα αποκλείεται. Λάδωμα δεν ξέρω. Από λάδωμα μπορεί να πήρες. Εμένα οι φίλοι μου και δεν έχουν πάνει φυλακή. Ακριβώς. Και εμένα οι φίλοι μου ποτέ δεν κάνουν φυλακή. Για ψάξε λίγο να δεις. Εντάξει, αν κάποιος έκανε φυλακή και δεν μου το έκρυψε. Τι να κάνουμε. Για πάμε παρακάτω. Εντάξει. Ο Μάτζιος είναι καλό. Δεν επιτρέπω να ηρωνεύεται. Γέλασε η επικίνδυνη και άσχετη. Άσχετος ο Μάτζιος. Άσχετος, ναι. Άσχετος. Είναι επικίνδυνος και άσχετος. Είναι άσχετος. Εντάξει. Και είναι ξεφτυλισμένος γιατί γυρονεύεται στον αέρα. Ξεφτυλισμένος ο Μάτζιος. Βεβαίως, ναι. Εντάξει, γιατί γυρονεύεται στον αέρα και γελάει. Καλά σε κάνει. Αφού είσαι για γέλια. Τελειώσαμε. Μην το μιλήσεις. Μην μιλάς για τον Καμόρα και τα λοιπά. Μην μιλάς για τον Καρελά. Εγώ τι έχω να πω, το λέω χρήση. Εντάξει, καλά κάνει. Δημόσια, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Δεν κρύβουμε. Το κατάφερε κι αυτό. Τι να καταφέρω. Τον ξεφτέλησε το Μάτζιο τώρα. Εγώ. Όλοι οι πόλοι γελάει μαζί σου το μάτι. Γιατί να κάνω παιδί. Είπα άνθρωπο σε δύο μέρε. Ικανοποιήθηκε τώρα. Καθόλου. Γιατί να ικανοποιήθηκε. Ικανοποιήθηκε. Όχι. Γιατί δεν ικανοποιήθηκε. Μία σχέση κλείνει σήμερα. Εσύ ναι. ικανοποιήθηκε τώρα. Πήρε κάρα, εντάξει. Το τι σε αντιεπικοινωνιακό. Άκουρα. Ικανοποιήθηκε. Όχι. Εντάξει. Α, το άλλο είναι βλάκα. Εσύ ικανοποιήθηκε. Ο Μάτιο είναι βλάκα. Βλάκα είναι. Εσύ ικανοποιήθηκε. Όχι. Γιατί έχω να κάνω με ένα παχύδερμο δίπλα μου. Με τι άλλο θα ικανοποιηθεί. Να πληρωθούν οι παίκτε του Ηρακλή και να μείνει κατηγορία. Να πάρει τον Καγιούλη που σε έπαιρνε στο τηλέφωνο. Ναι. Να συνοηθείτε. Άμα θέλω να το βρω, πάω στο Κατσιαούνι το μαγαζί και το βρίσκω. Εκεί πάει, εκεί συχνά στο Κατσιαούνι. Στο Κατσιαούνι το μαγαζί. Αφού κοιμάσαι όρθιο, δεν ξέρω. Από ό,τι ξέρω είναι στη Γερμανία, στο Ντίσελντορφ. Ποιο, πριν δύο μέρες εδώ ήταν. Στο Ντίσελντορφ. Εδώ ήταν. Επειδή κάνει ρεπορτάζ. Εδώ ήταν. Στο Ντίσελντορφ. Το Κατσιαούνι το μαγαζί εκεί. Εντάξει. Και θα πρέπει να μάθει. Απέναντι από τα σπορ του Βορρά τα παλιά. Εκεί πηγαίνει. Το στίχημα δεν το γνωρίζει. Δεν το γνωρίζει. Και πολλοί δεν το γνωρίζουν. Το στίχημα. Εγώ αμάξι πήρα το στίχημα. Στην Ελλάδα υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, για το Μάτζιο αυτά θα τα πεις πες τα. Εγώ τι έχω να πω το λέω δημόσια. Δεν κρύβω. Μην είσαι δημοσιάρης. Εγώ δεν μιλάω πίσω από την πλάτη κανέναν. Μιλάω ευθέως. Μιλάω ανοιχτά, καθαρά και με στοιχεία. Είσαι παρεξηγιάρης. Καθόλου παρεξηγιάρης. Είσαι παρεξηγιάρης. Όποιος ηρωνεύεται σβήνει από το μπλοκάκι. Και τι έγινε. Τι είχα χάσει μου θα έχει ο Μάτζιος άμα το σβήνεις εσύ. Εσύ πες κανένα. Γιατί να έχει χάσει. Γιατί να έχει χάσει. Ακούστηκε. Θα στεναχωρεθεί. Ακούστηκε. Ακούστηκε τώρα τι. Εντάξει. Εσύ χάρηκες. Γιατί να μην χαρώ. Τέσσερα χρόνια χωρίς Πετράν. Η ΠΑΕ το Σάββατο με σβήνει σε μάτς που μπορούσε να δει όλη η χώρα. Πούσα, ουδής αχαριστότερος πανσαραϊκός. Σαν σήμερα, όντως, το 2013 συγχωρέθηκε ο Πέτρος Θοδωρίδης. Στην κηδεία πήγαμε. Για ποιο λόγο να το πω, ρε φίλε, αν πήγα δεν πήγα. Αφού πήγες. Για ποιο λόγο να το πω. Ενώ το κυνήγαγε στον άνθρωπο. Τι θα αλλάξει αν το πω. Έκανε το στεναχωρέμα. Τι θα αλλάξει αν το πω. Θα πει ότι είσαι καλός άνθρωπος. Πήγες παρά το γεγονός ότι είσαι κόντρα. Τι θα αλλάξει, ρε φίλε, άντε και το είπα. Τι θα αλλάξει. Τον αναπολύς λίγο. Να αναπολώ τι. Σαν Ηρακλειδέας. Όχι. Αλήθεια, αλήθεια. Αναπολώ κάποιες κουβέντες που κάναμε και μου έκανε. Κάνε συναγρίδες. Μου έκανε εντύπωση ότι ήταν πάρα πολύ ειλικρινής. Αλλά λέω γιατί. Αετός ήταν.
Ήτανε πάρα πολύ ειλικρινής. Τον αναπολύς. Μου έκανε οι κουβέντες που έκανε. Όχι σαν παράγοντα του Ηρακλή. Σαν παράγοντα του Ηρακλή. Θα ήθελες να έχεις τον Θεοδωρίδη, να είσαι 8ος, 7ος και 8ος και να διεκδικούσες πεντάδα. Θα ήθελες. Ήσουν παρόντας. Ναι. Ήσουν παρόντας. Έφαγα κι εγώ έτσι μια. Μια πυρουνιά. Εσύ έχεις φάει πολλά. Έφαγα μια πυρουνιά. Πολλά, από πολλά, έφαγα από πολλά και εγώ μια πυρουνιά. Από πολλά πιάτα έχεις φάει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ήσουν παρόντας όταν άκουγε, ναι, και του έλεγα ότι ήσουν μικρός παράγοντας. Ναι. Αφού με εκείνη την ομάδα. Μετά τη δεύτερη συναγρίδα, αφού με εκείνη. Εγώ το έλεγα στον αέρα χρόνια. Και παρενέβαινε και φώναζε. Μετά είχε και ούρλιαζε. Καλύτερο παράγοντα είχατε μετά από τον Θεοδωρίδη. Λοιπόν, καλύτερο. Μετά ρε παιδί, και όταν έλεγα. Ένα-ένα. Ρωτάω, έλεγα. Ναι. Αφού με εκείνη την ομάδα, ναι, δεν πήρες, ναι, πρωτάθλημα, ναι, είσαι μικρός παράγοντας. Μάλιστα. Του το είπες. Φυσικά. Μάλιστα. Τελείωσε. Όχι μία, πολλάκις. Μετά από αυτόν είχατε, ναι, άλλον καλύτερο παράγοντα μετά. Μετά το θάνατό του. Μετά που έφυγε από τον Ηρακλή. Όχι. 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 Άρα τον αναπολύς. Γιατί πρέπει να τον αναπολώ. Λέω ρε παιδί μου, μήπως τον αναπολούν και Ηρακλήδες. Όταν έχει, ναι, το δικαίωμα. Ο τροβαδούρος της νύχτας, άμα τον βγάλουν θα τον αναπολύλες. Ο Σωτηρόπουλος. Πώς λέγεται ο Τροβαδούρος. Δεν ξέρω, ρε. Πώς, τραώ, ρε, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Σωτηρόπουλος. Κατά εκείνη λέγεται Γαλάζιος Τροβαδούρος. Ο Γαλάζιος Τροβαδούρος. Εντάξει. Αν βγάλω το καράβελι τώρα, Κώστα, η ομάδα του Ηρακλή. Ένα-ένα. Λέγε, θα τον αναπολύλες. Αν τα βάζεις. Λέω, ρε κότσι. Αν τα βάζεις. Ο Μάνος, ο φίλος σου. Σκάσε λίγο. Που χρωστάει τις Μιχαλούς. Αν τα βάλεις σε μία κλίμακα. Κλίμακα. Και ναι, πεις, ναι, τι ήταν οι παράγοντες. Ναι. Φυσικά και είναι ο λιγότερο κακός. Α, αυτό είναι. Αυτό έχεις να πεις. Ναι. Ότι τον. Άρα τον αναπολύς. Θα ήθελε τώρα να ήταν καυτοποιημένο, οργανωμένο, νοικοκυρεμένο. Με τα την θέλω, ομαδάρα του, με τη σεντερφοράρα του. Τα θέλω μου και τα όνειρά μου, ναι, είναι συγκεκριμένα. Ποια είναι. Εντάξει. Ποια είναι. Εγώ την ομάδα που αγαπάω θέλω να τη δω πρωταθλήτρια. Του τοπικό είσαι. Ρε φίλε, έχω το δικαίωμα. Δεν μπορώ να μου φορολογήσουν ποτέ ούτε τα όνειρα. Στα φορολογώ εγώ. Είσαι ουτοπικό. Εντάξει. Εσύ είσαι εξωγήινο, δεν έχει δικαίωμα. Μα είσαι ουτοπικό. Εντάξει. Okay. Αναπολύ στο Θεοδωρίδη. Δεν και φοβάσαι να το πεις. Δεν ο φίλος ο Αντωνιάδης τον αναπολύει. Μπορεί. Η Ηρακλήδης που το κάνατε πόλεμο εκεί τώρα τον αναπολείτε. Που βγάζετε με τον Παπαθανασάκη και τον Καγιούλη. Λοιπόν. Τα γάρια. Λοιπόν. Η πρώτη ώρα της εκπομπής ήταν προσφορά από τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Αφού το μέτρο της απόσυρσης του αυτοκινήτου έχει καταργηθεί, υπάρχει η οριστική διαγραφή. Για οριστική διαγραφή το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε στο 18133. Και να έχετε μπροστά σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Έχουν μεγάλη εμπειρία, θα σας δώσουν την ιδανικότερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Για οριστική λοιπόν διαγραφή, 18133 Αφή Κωνσταντινίδη. Καμπερίδη εναντίον Παζιαρά, άκουσες? Όχι, μου τα πες εσύ. Άκουσες τι έγινε? Μου τα πες εσύ. Θα βάλουμε ένα μικρό κομμάτι, γιατί ήταν πολύ στεναχωρεμένος ο Καμπερίδης με τη συμπεριφορά του Παζιαρά. Να έχετε υπόψη σας. Πάμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Mega Outlet. Πασχαλινές αγορές και δώρα στις χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη. Μόνο στο Mega Outlet. Κυριακή 9 Απριλίου ανοιχτά. 245 τυχερά καρότσια κάθε μέρα. Μόνο στον Μασούτη. Δευτέρα έως Τετάρτη. Προϊόντα Dove και σερβιέτες, σερβιετάκια Libres 50% φθηνότερα. Προϊόντα Dettol, Vanis και μαλακτικά Quanto 40% φθηνότερα. Απορρυπαντικά Ariel, σκόνη, υγρό, κάψουλες, η συσκευασία μόνο 7,40. Γάντια, σφουγγαράκια και πετσέτες Βιλέντα 40% φθηνότερα με τη Mastercard. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Τώρα είναι στιγμή να ζήσεις την πιο συναρπαστική εμπειρία που είχες ποτέ. Η A-Class, το πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο της Mercedes-Benz, σε περιμένει τώρα στη Νέα Ιωαννίδης ΑΕΔΕΝ. Έτοιμο παράδοτη, με όφελος από 3.400 ευρώ. Με 5 χρόνια εγγύηση, σέρβις και μόμπιλο, με Welcome Freedom και για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ελάτε τώρα στη Νέα Ιωαννίδης ΑΕΔΕΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Στην Πηλαία, στο 8ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και στη Σύνδο, στο 8ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών. Mercedes-Benz. The best or nothing. Ένα και ένα κάνουν δύο. Γι' αυτό στα Grand Optical με κάθε ζευγάρι γυαλιά οράσεως σας κάνουμε δώρο ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου για όλο το Μάρτιο και τον Απρίλιο και μόνο στα Grand Optical. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κύπρος.
Ταξί, ταξί. Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδίνι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Ωραία σκουλαρέκια. Καινούργια είναι. Ναι, τα αγόρασα με το άλλος για το 100. Άλλος, υπάρχει άλλος, μίλα. Μα και φυσικά υπάρχει άλλος. Ο Μάνος ο ταχυδρόμος, ο Κώστας που μένει στο Ρετυρέ, ο Σωτήρης ο λογιστής μας και η Μαριάννα. Βέβαια με τη Μαριάννα είναι αλλιώς τα πράγματα. Τι εννοείς? Η Μαριάννα κέρδισε στο άλλος για το 50, ενώ οι υπόλοιποι κερδίσαμε στο άλλος για το 100. Φώναξε το 100, θα κάνω έγκλημα. Με τα νέα Scratch, άλλος για το 50 και άλλος για το 100, θα υπάρχει κι άλλος. Κι άλλος νικητής. 5 φορές πιο εύκολο να κερδίσεις 50 ή 100 ευρώ με 1 ή 2 ευρώ αντίστοιχα. 5 φορές πιο κοντά στις μικρές σου επιθυμίες. Scratch, τύχη στη στιγμή. Ελληνικά λαχεία. Μέλος του Όμιλο ΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Συγγνώμη κυρία. Κυρία, κάτι γρήγορο πριν φύγετε για τη δουλειά. Μπορείτε να μου στείλετε 20 ευρώ για να πάρω chips? Καλά, 20 ευρώ για chips? Ρομπότ είμαι. Micro chips. Βιάζομαι, έχω αργήσει. Γρήγορα θα κάνουμε με Alpha Quick Transfer. Από το κινητό σας. Όλα εγώ θα τα λέω. Alpha Mobile Banking. Τώρα και το login γίνεται εύκολα με δακτυλικό αποτύπωμα ή με τετραψήφιο PIN και η αποστολή χρημάτων γίνεται άμεσα από το κινητό σας με την υπηρεσία Alpha Quick Transfer χωρίς να χρειάζεται να θυμάστε αριθμούς λογαριασμών. Όλα συγκεντρωμένα σε μία και μόνο εφαρμογή. Alpha Mobile Banking από την Alpha Bank. Έχεις τη λύση που θα κάνει τον κόσμο μας καλύτερο? Έλα στο Cosmote Hackathon και τρέξε τον κώδικα για το μέλλον. Μπες στο cosmotehackathon.gr. Δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 14 Απριλίου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία στις 13 και 14 Μαΐου. Στρατηγικός συνεργάτης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υποστηρικτής Γερμανός. Χορηγός επικοινωνίας Cosmote TV. Cosmote. Ο κόσμος μας. Εσύ. Ξεκινήσαμε το Δεκέμβριο του 2013 με τον πρώτο πελάτη που μας εμπιστεύτηκε το Land Rover του. Ήμασταν εκεί για να καλύψουμε τις ανάγκες και τις προσδοκίες του. Έτοιμοι να σηκώσουμε όλα τα βάρη. Με την ματιά μπροστά δημιουργήσαμε μια μικρή οικογένεια και σήμερα είμαστε περήφανοι που αυτή μεγαλώνει συνεχώς χάρη στην εμπιστοσύνη που εσείς μας δείχνετε. Κουμαντιάς ΑΕ, εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Land Rover, στη δυτική είσοδο της πόλης. Τηλέφωνο 2310 753000, κουμαντιάς.gr. Εγώ πασχίζω και εκείνη με έχει στον πάγο. Κερασιές φίλε μου, σπάσε τον πάγο με σύστημα. Σύστημα AgriPro. Αντιπαγωτική προστασία Stay Green της AgriPro. Και προστατεύστε τα δέντρα από τον παγετό της άνοιξης. Καινοτόμα υγρά λιπάσματα για καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερη παραγωγή. AgriPro. Το πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι. AgriPro. Ενημερωθείτε από τον γεωπόνο σας και στο agripro.eu. Επιτέλους πέρασα το μάθημα και να ο ρετσίνες. Καινούργιο αυτοκίνητο φίλε, καλό τάξιδο. Κερνάς ρετσίνα. Λόγοι για να γιορτάσεις, πολύ. Μία όμως η ρετσίνα για το γεια μας. Βασιλική ρετσίνα. Από εκλεκτό λευκό κρασί, από τοπικά σταφύλια της ποικιλίας Ροδίτη. Βασιλική ρετσίνα. Από το αμπελοτόπι της Μεσημβρίας Συνοποιητικής. Γιατί η παράδοση στο ελληνικό τραπέζι μας θέλει όλους βασιλιάδες. Μωρό μου! Για πες. Λέει εδώ ότι η σύνοδος Αφροδίτης και Δία σε προκαλεί για ερωτική ανανέωση και σε απογειώνει. Ναι, καλά. Ξέρεις τι με απογειώνει εμένα? Σαντουιτσάκι με γαλοπούλα πασιάς. Να σε φτιάξω ένα, να πάθεις πλάκα. Μοναδική νοστιμιά με γαλοπούλα πασιάς. Απογειώνει τη γεύση. Καλά, μωρό μου. Έγραψες. Αφού σε λέω, δεν παίζεται. Ταξί, λεωφορεία, τρόλεϊ, κι αν δεν έχει απεργία. Αυτό είναι το σημείο που αλλάζεις πορεία.
Avans. Νοικιάζεις αυτοκίνητο από όπου θες και πας όπου θες σε προνομιακές τιμές. Έλα στην Avans και ζήσε κάθε διαδρομή της ζωής σου όπως τη θες. Ενημέρωση κρατήσεις στο avans.gr και στο 2310-279-888. Τι άστινα λέει ρε φίλε, όλα τα ξέρει πια. Γιατί ρε εσύ, τι έγινε? Μου λέει, έρχεται ο Βασίλης Καρά στο Princess Casino και θα γυρίσουμε σπίτι και με καινούργιο αυτοκίνητο. Πέρεσε, αλήθεια είναι. Ωχ, ποιος την ακούει τώρα. Άστινα λέει, γιατί ο Βασίλης Καράς θα απογειώσει το κέφι την Παρασκευή 7 Απριλίου και κάθε μήνα κλήρωση αυτοκινήτου αξίας 12.000 ευρώ. Princess Casino, ζήσε το μεγαλείο. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, μπαίνουμε στην ώρα των ακροατών λίγο μετά από τις 3. Μαζί μας η εταιρεία Ασκιάδης Παλωδήμος, Hyundai Ασκιάδης Παλωδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, με Hyundai i20 1200 κυβικά, με 5 χρόνια εγγύηση, με 2 χρόνια σερβίς. Εντελώς, μα εντελώς δωρεάν και με όλα τα μοντέλα ετοιμοπαράδοτα και φυσικά έτοιμα για να τα δοκιμάσετε στην οδήγηση πριν τα αγοράσετε με ένα τηλεφώνημα στο 2310-596-596, στο 596-690. Υπάρχει και τεράστια γκάμα, μεγάλη γκάμα, με αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Λοιπόν, οι γραμμές είναι κατηλημένες. Καλησπέρα από το στοίχημα.gr. Να σε ενημερώσουμε, κύριε Ραπτόπουλε, λέει, εγώ έχω πάρει λεφτά από εδώ. Ότι δόθηκε εντολή για κατάθεση σε τραπεζικό έμφασμα 180 ευρώ στον τραπεζικό σου λογαριασμό που μας έχεις γνωστοποιήσει, η οποία αφορά την πρόσφατη ανάληψη που έκανες από το λογαριασμό που διατηρείς στο στοίχημα. Ενημερώνουμε επίσης ότι απαιτούνται περίπου 1-2 εργάσιμες μέρες για να ολοκληρωθούν. Να ολοκληρώσουν πλέον οι τράπεζες τη διαδικασία για να είναι διαθέσιμα τα χρήματα στον προσωπικό σας λογαριασμό. Γιατί σε ευχαριστούμε για τη συνεργασία, μου λέει, για 1-2 μέρες. Εγώ 1-2 μέρες. Ποια είναι η εταιρεία? Στίχημαν. Βλέπεις. Και εγώ σου μιλάω για τον ΟΠΑΠ. Χέσε τον ΟΠΑΠ. Εγώ σου μίλησα για τον ΟΠΑΠ. Εγώ σου μίλησα για τον ΟΠΑΠ. Εγώ σου μίλησα. Εγώ γιατί να διαφημίσω έναν ιδιότητα. Πράσε καημένε τώρα, έγινε ρόμπα. Μάλωσε με το μάτιο. Με μέρμη και δεν έχει μαλώσει ο μάτιο. Σου δίνουν λεφτά από τη Στίχημαν. Φου κέρδισα. Από τον Πόπολα την εταιρεία σου δίνουν λεφτά. Ναι, γιατί σε πειράζει. Ναι, εγώ δεν διαφημίζω καμία εταιρεία. Α, εγώ σου λέω για την ασχετοσύνη σου. Ναι. Ότι θέλει 1-2 μέρες. Τι είσαι. Οκ, εντάξει. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες πληρώνουν κασέρι. Καθιάζει τα ούλια με σημεριά, κάτι. Τελείω. Μα δεν το γνωρίζει το στίχημα. Ναι, ναι, ενώ εσύ το γνωρίζει. Εγώ πήρα αμάξι από το στίχημα, εσύ το ξέρει. Από οτιδήποτε άλλο μπορεί να πήρει αμάξι από το στίχημα. Έλατε. Πήρα. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, ναι. Φίλε, ναι. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Να ζήσουμε, να σε θυμόμαστε. Άντε να ανέβει ο Άρης Κρήτος. Θα ανέβει ο Άρης Κρήτος, τα γάρι. Τα γάρι. Περίμενε, ΑΣΒΕ. Ένα-ένα. Ναι. Δεν θα με διακόψεις. Είσαι ψεύτης και κολοτούμπας. Γιατί, ρε? Να σου πω γιατί. Το λόγο, ρε. Προσπαθείς, ο Θεοδωρίδης ήταν μεγαλύτερος, έκανε τη μεγαλύτερη γενοκτονία που υπάρχει στη γη. Αγνώμονα. Πήρε τζάμπα τον Ηρακλή, τον έδωσε ο Μπερτσινίδης και 200 εκατομμύρια και τον λέει ξεκίνα. Ο Περτσινίδης τον έριξε πριν τα εθνική τον Ηρακλή, ο Ζαβουνοκέφαλος. Είναι τώρα. Με μένα μιλάς, ρε, τα χάρη. Με την Ελασσόνα έπαιζες. Εγώ, ρε. Σε έριξε. Ακούω εγώ. Σε έριξε ο Περτσινίδης. Ο Κεφάλας. Ακούς, λέω, όχι. Ο Κεφάλας έριξε. Άιντε. Εσείς, το σύστημα ΠΑΟΚ και εσείς όλοι μαζί. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Μαζί με τον Παναθηναϊκό. Άσε με μένα μιλάς τώρα. Λοιπόν. Και όταν έφυγε ο Θεοδωρίδης, πήρε και ένα 300. Κατάλαβες? Σιγά. Και όλους τους παίκτες τους πλήρωνε ο Περτσινίδης, σιγά, ο Μπάρμπας, ναι, ο Θεοφανίδης. Ναι. Όλοι αυτοί. Ναι. Τα λεφτά για το Χατζιπαναγιά αυτά δίνανε. Ακούσε, σου λέω εγώ. Ναι. Λοιπόν, αυτό το παραμύθι σου να τελειώνει με αυτό το Θεοδωρίδη. Άντε πάνε παίξε με την Τριανδρία τώρα. Άντε πάνε παίξε τώρα με την επανομία, άντε. Αν εγώ στη θέση του έβαλε δυο πρωταθλήματα και άλλα δυο κύπελα. Αυτό το παραμύθι σου τέλος. Ναι. Όπως και ο Μάτζιος, ναι, εσύ,
ο Ραγκάτης, ο Μπούσας, ναι, ο ξέρω εγώ Κακαρονάκης, θα μείνετε με την όρεξη. Καλά. Κατάλαβε τι σου λέω εγώ. Εγώ λέω θα πέσει για χρέη και θα ανέβει ο Ρούλης. Και μάγκες εσείς δεν κάνετε να πούμε ερωτήσεις. Λοιπόν, να πείτε ότι ο ΠΑΟΚ, για να το πω να πω έτσι, παίζει λαβλέα στο πρωτάθλημα. Έλα, ο ΠΑΟΚ παίρνει την ΕΠΟ. Πάνε με το δυνατό τώρα, έλα, άντε. Ακούς είμαι εγώ, κλείσονα, ε. Ο ΠΑΟΚ, πάνε με το δυνατό τώρα, άντε. Ακούς είμαι εγώ. Πάνε με το δυνατό, βρε. Αυτά τα δικά σου να τα αφήσεις. Ναι. Λοιπόν, κατάλαβες, ο Ηρακλής δεν έβγαινε ποτέ όγδος και όγδομος. Είσαι ψεύτης. Και αδελφή. Έλα, φτάνει. Δωδέκατος, όγδος, ένατος, δέκατος τρίτος, έβδομος, έκτος. Πάμε, ο Ηρακλής. Καλησπέρα. Άντε, πάμε, ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, κύριε. Θέλω να επιβεβαιώσω όσον αφορά το στοίχημα αυτό που είπες εσύ, Ραπτοπούλου. Βέβαια, ρε φίλε. Θέλει μία-δύο εργάσιμες μέρες. Βέβαια, αυτό είπαμε. Τα λεφτά μπορεί στο λογαριασμό να μπαίνουν για να μπορεί να πάρει την στιγμή, αλλά όταν θα κάνει έτοιμα για ανάληψη, δεν σε δίνει. Θα κάνουν δύο εργάσιμες μέρες. Γι' αυτό είπε και ο Φουκαράς ο Μάγκης. Και ο άλλος φωνάζει. Δεν νομίζω τώρα να λέει κανένας, να πιστεύει κανένας ότι αν είναι να παίξει ένα προκαθορισμένο στοίχημα που φτιαγμένο να το παίξει τον ΟΠΑΠ. Έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν μιλάμε για εταιρείες πέρα από την Ελλάδα οι οποίες θα σου δώσουν σε δύο εργάσιμες μέρες τα χρήματά σου. Άρα λοιπόν αυτό ισχύει, δεν ισχύει. Αν το κάνεις αυτό είναι μαγκιά. Δεν ισχύει κάτι άλλο. Δεν ισχύει κάτι άλλο. Ούτε μπορείς να πεις σε αυτές τις εταιρείες ότι εγώ θέλω τα λεφτά μου αύριο. Δηλαδή δεν μπορεί να παίξει. Έχεις παίξει ποτέ στη Μαλαισία στοίχημα? Έχω παίξει. Σε εταιρεία στη Μαλαισία. Τίποτα άλλο με έκανες, φίλε μου. Έχω παίξει σε εταιρεία στο. Τίποτα άλλο με έκανες. 4-400. Δεν μπορεί να παίξει τόσο λίγα χρήματα. Παίζεις όσα θέλεις. Φίλε μου, τόσο λίγα χρήματα δεν μπορεί να παίξεις. Μπορείς να παίξεις ανοιχτά όσα θέλεις. Σου ζητάνε βέβαια κάποια στοιχεία. Ναι. Θα τα πάρεις σε δύο μέρες τα χρήματα. Δεν μπορεί να παίξεις τόσο λίγα χρήματα και τα παίρνεις στο επόμενο λεπτό. Και παίζεις μόνο. Ρε φίλε, τώρα γιατί επειδή μου το λες. Και παίζεις μόνο σε δολάριο. Εννοείται. Εννοείται. Και παίζει μόνο σε δολάριο. Την ίδια μέρα. Το ίδιο λεπτό τα παίρνει τα λεφτά. Όχι. Μπορεί να μπαίνουν στο λογαριασμό. Το ίδιο λεπτό τα παίρνει, ρε φίλε, τα λεφτά. Όχι. Μπορεί να μπαίνουν στο λογαριασμό για να τα ποντάρει το ίδιο λεπτό. Για να τα πάρει στο τσέπη σου θέλουν δύο μέρες. Καλά, οκ. Okay. Τώρα, αν εσύ λες ότι θα πάρω το αεροπλάνο και θα κάνω δύο μέρες να φτάσω, αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν μιλάμε αυτό. Λέμε όμως να πάρει χρήματα. Να τα κάνεις ό,τι θες. Αν είσαι εκεί, ρε φίλε, αν είσαι εκεί και το παίξεις, τα παίρνεις την ίδια ώρα. Καταλαβαίνει. Πάμε. Τα παίρνεις την ίδια. Στον ΟΠΑΠ τα παίρνεις την ίδια ώρα. Πάμε. Στον ΟΠΑΠ μπορεί να παίρνεις την ίδια ώρα μέχρι ένα ποσό 1500 ευρώ. Από εκεί και πάνω παίρνεις επιταγή. Σε δύο μέρες πάλι. Την άλλη μέρα. Σε δύο μέρες. Δεν υπάρχει. Την άλλη μέρα τα παίρνεις τα λεφτά. Δεν υπάρχει ποντάρισμα μεγάλο να το την άλλη μέρα στον ΟΠΑΠ. Την άλλη μέρα τα παίρνεις. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Με κατάθεση του λογαριασμού. Πάμε, ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Τι έγινε ο Φλόκος? Καλά ο Φλόκος. Δεν πειράζει, εγώ έκανα ένα φλόκο, το παραδέχτηκα, δίκαιη ήταν μου. Αλλά έχω κάποιες απορίες εδώ και μια εβδομάδα, τις οποίες επίμονα να επαναλαμβάνω, αλλά δεν μου απαντάει κανείς. Για να σε απαντήσω. Καταρχήν από εχθές, θέλω και παρακαλώ το Θεό, στο τελικό κυπέλλου, εάν προκριθώ, να είναι ο ΠΑΟΚ αντίπαλός μου. Πρώτον. Δεύτερον. Βγαίνετε στο ραδιόφωνο να φέρετε το όνομά μου και καλά κάνετε και έχετε όλο το δικαίωμα. Αλλά δεν μου απαντάτε σε αυτά που σας ρωτώ. Μιλάτε για τα χρέη της ΣΑΕ, μιλάτε για την Τρίλια Αραφίνας. Γιατί σας είπα εγώ ποτέ ότι είμαι υπερήφανος για τα λεφτά που καταχράστηκε η ομάδα μου. Σας είπα εγώ ποτέ ότι είμαι υπερήφανος για την κατάντια μου να παίζω με την Τρίλια Αραφίνας. Για την οποία πολλάκι σε χωρί ξεφύλε και έχω πει ποιο κατά τη γνώμη μου οφείλεται. Εγώ σα ρωτώ το εξή, δε. Παίζει ο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Θα είστε να το ξαναφάκι στο δνό ή όχι. Όπα. Σου πω εξή, δε. Όταν ο Μίσελ πίνει μαρτίνι και κοκτέιλ και φιλιάται με το Θεοδωρίδη, φιλιάται με το Καρόκοβα, που το λέω βαρελό ατόπιο και το σκίζατε. Πάω κάθε. Βγαίνετε και απαντήστε μου. Με ποιο θα είστε στο Ολυμπιακό ΣΑΕ. Θα είστε με τα πρώτα ξενέρια στο Ολυμπιακό, ναι ή όχι. Αφού έχετε και τα ίδια συμφέροντα.
αφού τα έχει βρει ο κύριος Σαββίδης με τον κύριο Μαρινάκη. Και ο μόνος που είναι την άκρη μόνος του είναι ο Μελισσανίδης. Και ο μόνος μπορεί να σου την πείσει. Πάρτε λοιπόν τηλέφωνο στον Παραγιώνα και πες ΟΕΚΔ και αρατάκα στο Γιαννέ, εγώ θα είμαι με τον Ολυμπιακό. Την αλήθεια θέλω όπως την λέω κι εγώ. Εγώ μπορεί να είμαι με τον Παναθηναϊκό, τον Ιμιτονικά, αλλά θέλω εσένα ρε το ΟΕΚΔ. Εσένα θέλω στο τελικό για να σωρώσει τα πετρέλια. Για να σταματήσει να μιλάει για πάντα. Βγαίνετε και απαντήστε μου, και μην μου λέτε αυτά που έκανε το 2004 ή το 2006. Γιατί όταν η ΑΕΚ έρθει για τη μία ελευθερία έπαιζε σκηνικό με το Περκοχώρη. Εντάξει. Σε αυτό που σε ρωτάω σήμερα στο παρόν, απάντησέ μου. Παίζει Ολυμπιακός ΑΕΚ. Με ποιον θα είσαι. Με το ξαδερφάκι σου ή με την ΑΕΚ. Να μην είσαι ψεύτης. Όταν νομίζω ότι είναι η Μαρτίνη του Κοκτέλ με το Θεοδωρίδη, σημαίνει ότι είσαι εσύ. Γιατί δεν είδα και ο Βάγγελης ο κύριος Επάρτη. Γιατί δεν έπινε και ο Βάγγελης ή ο Δημητριάδης ή ο οποιοσδήποτε άλλος. Για ποιο λόγο ήσουν εσύ εκεί. Αφού είσαι σκοτωμένος. Αφού δεν μιλιέστε. Αφού είστε στα μαχαίρια. Εχθρία άσπολη. Όχι, θα του πεις τίποτα από νου. Ό,τι θέλει λέει. Ό,τι θέλει λέει. Αυτή που δεν προσβάλλει καλά κάνει. Μάλιστα. Επόμενος κύριος. Ό,τι θέλει λέει. Έλα. Μάλιστα. Έλα φίλε. Σε αυτό να θέλουμε τον Ολυμπιακό, γιατί αυτό να θέλουμε να ασκήσουμε στο τελικό. Πρώτον και δεύτερον, πόσα χρόνια έχετε να πιάσετε στοίχημα, ρε. Κάμια 522. Και δεν ξέρεις ότι ο ΠΑΒ πληρώνει εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό, επειδή έχουμε 522 χρόνια να οικονομήσουμε, γι' αυτό. Αυτό λέω κι εγώ. Εντάξει, να είσαι καλά. Έγινε επόμενος κύριος. Παρακαλώ. Ναι. Έλα φίλε. Το αυτοκίνητο φίλε. Έλα. Πάνε, επόμενος. Καλημέρα. Ναι. Μ' ακούτε. Σ' ακούμε φίλε, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Για τον ΑΕΚ πήρα να απαντήσω. Να απαντήσω. Όταν Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ναι. Θέλω να φάνε όλοι οι κόκκινες χάρτες, να διαλυθούν οι πάντες. Να μην υπάρχει ούτε Ολυμπιακός ούτε ΑΕΚ. Λογικό. Αυτό θα είναι. Λογικό. Αυτό θα είναι. Πέστε το ΑΕΚ. Γιατί αν τι διανοεί, θα είμαστε εμείς με το γάμα. Επειδή είπε ο Μίχελς τι ίδια δεν ξέρω με τον Μαρινάκη. Και τι μας ενδιαφέρει μέσα ο Μίχελς. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι, πέστε το κύριο. Δεν λυθούν να μην υπάρχουν. Γεια σας. Δεν τον νοιάζει που είπε Μπράντι. Καλά κάνει. Επόμενος, ναι. Τι να τον νοιάζει. Επιχειρήσεις είναι αυτές. Καλημέρα, φίλε, ναι. Έλα, κορίτσια. Ζιζού εδώ. Έλα, Ζιζού, τι κάνει. Πού είσαι, ρε άντρα. Την Κυριακή σας θέλω δυναμικά στο γήπεδο, έτσι. Θα έρθουμε. Και τους δύο. Και τους δύο. Εγώ θα έρθω να δω ξύλο, γκολ, ματ, επεισόδια, αποβολές, μπάλα. Δεν κατάλαβα ότι δεν θα γίνει τίποτα στον αγώνα και κερδίσει ο Απόλλων εύκολα, όμορφα και ωραία. Με το Γρηγόρη θα έρθείτε εκεί στα επίσημα να γουστάρετε. Θα έρθω με τον γιατρό τον Ηρακλειδέα που θα πάει με τους δραμινούς μετά. Δεν έρχεται με μένα. Όποια θέλουν όλοι οι αστάνομοι, όποια θέλουν. Φαλακρή σου πια να σε πω. Όταν ήμουν στη Γερμανία είχα ένα φιλαράκι, ένα νακαμάτι, ήθελε δουλειά, τον βοηθούσα, έβρισκε δουλειά, τον διώχνανε. Με έκαμνε ρεζίλι. Ναι. Ερχόταν όλο με παρακαλούσε για δουλειά, με ψιλοδανικά, για δουλειά. Τον βόλεψα 2-3 φορές. Τον κλέψανε μια φορά κάτι πιτσιρικάδες στο αυτοκίνητο. Του το κάνανε ρημαδιό. Του το κλέψανε. Ναι. Πηγαίνω από εδώ, από εκεί, στις καφετέρες στις ελληνικές. Ούτε 500 μάρκα δεν είχε. Τον μαζεύω τα λεφτά, τον δίνω ένα χιλιάρικο. Ούτε 500 δεν είχε. 200 μάρκα το είχε πάρει, ένα παλιό φόρ. Τον μαζεύω ένα γύρο με ρόμπα. Έλα ρε Ραπτόπουλο, δώσε 50 μάρκα. Έλα ρε Γρηγόρη, δώσε 20 μάρκα. Τον μαζεύω ένα χιλιάρικο. Του τα έδωσα και πήγε το κοπρόσκυλο, τα έπαιξε στο χουμάρι. Άμα είναι άρρωστος ο άλλος, άστο. Κατάλαβες. Αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν τέτοια θέλουν κρέμασμα. Στον επόμενο. Παρακαλώ. Μάλιστα. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι φίλε, ναι. Καλησπέρα, ακούστε. Έλα.
Για τον Ξύπηρα να πω λίγο. Ναι, τι είπε. Επειδή βγαίνει πολύ φορτωμένος αυτός τώρα, τον τελευταίο καιρό. Ναι. Και κάθεστε και τον ακούτε, βέβαια εσείς καλά κάνετε. Ναι, μην τον ακούτε. Αλλά μάλλον. Όχι, εντάξει, τον ακούς, είναι το στυλ που μιλάει. Απλά να του πεις ότι τουλάχιστον επειδή τα έχει με τον ΠΑΟΚ. Έχει τον Ζόρντι τώρα αυτός, βέβαια, μία από το Βάζελο που την έφαγε. Και δεύτερον, γιατί ο δικός του είναι και λίγο βαρύς στις πληρωμές. Είναι απλοχέρης, χουβαρδάς. Τέτοιο χουβαρδαλίκι, άστο. Κόκκινε άστο, τέτοιο χουβαρδαλίκι. Επειδή έχουν τον πόνο, επειδή τους έριξε στα χωράφια κι αυτούς, κάνανε και το αγροτικό τους. Πολύ φορτωμένος βγαίνει. Σκασμένος είναι γενικός και βγαίνει στο ράδιο να πει. Αλλά δεν πειράζει, ας το βρω στον τελικό αυτό να. Εμείς θα πάω, δεν πιστεύω να φοβόμαστε. Σου είπα τη γνώμη μου, φίλε. Πάω και Ολυμπιακός θα είναι ο τελικός, άστο. Δεν μου λες, ρε φίλε. Δεν μου λες, ρε φίλε. Και εγώ τον ΠΑΟΚ τον θέλω στον τελικό για πολλούς λόγους. Αλλά πες μου, ρε φίλε. Το Παναθηναϊκό τον είδες με την ΑΕΚ. Ναι, ένα ημίχρονο, ρε Κωστή, όμως. Ένα ημίχρονο. Εσύ το δικό σου το μάτς με τον Λάρισα το είδες. Το είδα. Όχι, χάλια. Ναι, δηλαδή δεν ανησυχείς. Με αυτό που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό είναι σχόλιο, εντάξει, αλλά δεν είναι και Παναθηναϊκό. Θα τον περάσει το Παναθηναϊκό, δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι αν παίξουμε όπως πρέπει, δεν πρέπει να φοβόμαστε τον Παναθηναϊκό, επειδή είναι και το δεύτερο παιχνίδι μέσα στην Τούμπα, έτσι. Για κλείς τα μάτια σου και ονειρέψου στη λεωφόρο τον Κλάους Σέντερφορ. Όχι, εντάξει, άστα. Τον Τζαλ Μακάμπος έξω δεξιά και τον Ενρίκε αριστερά με τον Ουάρτα δεκάρι. Κάνουμε τίποτα με αυτούς. Εκτός από τον πρώτο. Ναι. Εντάξει. Γιατί εντάξει, δεν μπορεί, είναι έχει ψυχολογικό τώρα αυτό. Δεν γίνεται να ξέχασε ή να μην μπορεί να βάλει την μπάλα στα δίχτυα τώρα αυτό. Εγώ εκεί λέω ότι έχει πρόβλημα. Το παλικάρι τώρα έχει θέμα. Και δεν είναι. Που κάνουν και από την ομάδα τώρα. Να πούμε κάτι άλλο, το κάνουν και από την ομάδα τώρα καλαμπουράκια. Πήγε και σκόρα Ρουκάνια. Δεν φίλε, άλλο δεν μπορεί να πούμε σέντερ φορ. Γιατί βάζει μετά από τότε παιχνίδια γκολ, δηλαδή να σκάει παραπάνω. Δεν τον βοηθήσαμε δηλαδή. Μάλιστα. Κατάλαβε. Αλλά τέλος πάντων. Αν ο ΠΑΟΚ πάντως εμφανιστεί όπως εμφανίστηκε προχτές, δεν μπορεί να μιλάμε. Όχι, άστο. Δεν μπορεί να ζω. Α, και κάτι άσχετο. Το λέω. Ξέχασα. Ξέχασα να το πω. Ναι. Πριν από μια εβδομάδα άνοιξε το Μετρόπολης Κατερίνης. Ναι. Ναι. Είπε ποιοι θα πάτε. Εγώ δεν πήγα. Ο Φαλακρός φυσικά επειδή είναι φιάκας, αυτά είναι πρώτος. Εμένα είπα να πάω. Λοιπόν. Και εμένα μην είπα να πάω. Δεν σε είπα. Πώς σου. Άντε καλά. Αφού είπα θα πάει ο Μπούζος, ο Θωμαίδης, καλά. Ο Κουλιανός και ο Ραπτόπουλος. Εντάξει ρε φίλε. Okay. Τι εντάξει, αφού δεν σε είπα. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα γιατί δεν έχει καμία σημασία με αυτό που θέλω να καταλήξω. Τι θες να καταλήξουμε. Πάει ρε φίλε εκεί. Κάνει χειραψία με τον μπαμπά του Μιστακίδη και τον λέει πολύ το γουστάρο τον παικτάρα. Χιαστό. Χιαστό ο Μιστακίδης. Σύμπτωση. Ρε φίλε την άλλη φορά έδωσε τα σκοράρει ο Πρίγιοβιτς. Και έπαθε εξάρθρωση κλίδα. Όμου, τι μου λες τώρα, ποια σύμπτωση. Κάταγμα έπαθε. Όχι κάταγμα. Κάταγμα έπαθε. Κάταγμα έπαθε. Εγώ νομίζω εξάρθρωση. Okay. Έχει δίκιο, δεν έπαθε και ζημιά, κάταγμα. Καταγματάκι. Ό,τι και να είναι. Δηλαδή, χειραψία τον έκανε τον άνθρωπο. Τον είπε ο γιο σου πεκταάστηριο. Χιαστό, δηλαδή, ρε φίλε. Έλεος. Έλεος. Εγώ φταίω. Όχι. Αυτό τραυματίστηκε στο 5ο λεπτό και δεν του είπαν βγες έξω. Και βγήκε στο 75ο λεπτό και αντί να μείνει ένα μήνα έξω θα μείνει 6 μήνες. Αυτό κοιτάς εσύ. Και κανένας δεν το λέει. Η γουρσουζιά σου και η αναποδιά σου. Ποια αναποδιά μου. Ο άνθρωπος στο 5ο λεπτό και λέει ο Μπούζος μπράβο λέει το παιδί. Τι μπράβο το παιδί ρε Μπούζο. Τι μπράβο το παιδί ρε Μπούζο. Εκεί οι γιατροί δεν τον είδανε. Στο 6ο λεπτό το παιδί ότι τραυματίστηκε. Να το βγάλουν έξω, να το βάλουν πάγο. Να μείνει 10 μέρες, 20 μέρες έξω, 30 μέρες. Τον άφησαν να παίξει στο 76ο λεπτό. Διαλύθηκαν τα πάντα. Χιαστή, μοιαστή, γόνατα. Και πάει ο άνθρωπος και παίζει άλλα 60 λεπτά, 65 λεπτά, φουλ ρυθμό. Ένας εναντίον ενός γύρνα πίσω, μαρκαρίσματα κακό. Και αντί για ένα μήνα, μείνει 6 μήνες. Δεν το λέει αυτό κανένας. Φερμουάρ. Ο Φερμουάρ εμπρός. Να μας πούνε τι έγινε και δεν βγήκε ο παίκτης στο 8 λεπτό. Οκ, okay, σωστό. Γουρσούζεις εγώ, ναι. Αλλά. Και ο άλλος. Σωστό αυτό που λες. Ναι, σωστό να τα λέμε όλα, ναι. Εγώ δεν σου είπα, όχι, εσύ τρελαίνεσαι. Ναι, ήρθε ο άνθρωπος εκεί, έμοιαζε κιόλα ένα. Ναι, τον έκανε και ψία, πάει το παιδί. Γιατί να μην πω ότι μ' αρέσει ο γιος του. Άμα δεν μ' άρεσε, δεν τον έλεγα. Σε όλους αρέσει, αλλά πώς έκανε χειροψία εσύ και μετά από δύο μέρες έγινε το ατύχημα. Ένα, ήταν. Το δυστύχημα. Τι να κάνω, ήταν ο γιος του χειραψία, τι να σε κάνω.
Πάμε, επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Σε φτιάξω, τι να σε κάνω. Ναι. Περαστικά στο παλικαράκι. Έλα, φίλε, ναι. Ταχύα ανάρρωση να έχει. Τι ταχύα ανάρρωση, 6 μήνες θα μείνει έξω. Τι θα πει ταχύα ανάρρωση. Ναι, φίλε. Κάποιοι τραυματισμοί έχουν όλοι οι γιατροί θα σου πούν ένα χρονοδιάγραμμα. Ναι. Να είναι αυτό το χρονοδιάγραμμα. Και όταν λέμε άλλο χρονοδιάγραμμα, τι θα γλιστρήσει. Να μην είναι παραπάνω. Το καναπέ, τι γέρος είναι. Καμιά φορά πάνε παραπάνω. Εντάξει, να μην πάει. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον Μάρκο τον Ευγενικό. Να πω λίγο το φιλαράκι, άμα το αγροτικό. Αυτούς τους αεξίδες, αν τελείωσαν τα αγροτικά τους από τα χωριά και αδειάσανε τις πλατοφόρμες. 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 Τις πλατοφόρμες, τις μπάλει στο άχυρο και τα τριφύλια. Εμείς είμαστε με τον Ολυμπιακό γιατί θέλουμε την αϊκούλα. Αυτό θέλουμε εμείς να έχουμε τελικό. Αυτοί κάνανε και προσκυνήσανε από την Δέλτα Εθνική να βγουν στην κατηγορία αυτή. Εμείς τόσο καιρό δεν μιλούσαμε. Εσύ άμα δεν είχες τον Μεγιστάνα πρόεδρο τον οποίο στην αρχή δεν τον ασπάζομαι. Την αρχή που τον έβλεπες και έλεγες θέλει να μας φάει το γήπεδο. Έρχεται το ίδιο σακάκι κάθε μέρα. Αυτά λέγατε. Ατομικά εμένα. Αυτά, όχι εσύ. Δεν λέω για σένα. Θυμάσαι όταν έλεγα παιδιά, δεν ξέρει τι έχει και λέγανε ου, λαμόγιο, με το ίδιο σακάκι είναι κάθε μέρα. Μην προτρέχεις. Άκουγες παοξίδες. Ναι ρε και πρωτοσέλιδα. Ήρθε να φάει το γήπεδο λέγατε. Καλά. Εσύ πες ότι δεν τα λέγατε αυτά. Όχι δεν τα λέγαμε εμείς. Όχι εσύ ρε συγκεκριμένα. Όχι ατομικά, δεν λέω. Υπήρχε πολλοί κόσμος ο οποίος έλεγε τι λεφτά ρε να έχει ο Μπατήρης που άμα τον γύρισε ανάποδα δεν πήγε. Κοιτάξτε να δεις, εμείς θέλουμε την αεκούλα να το καταλάβουνε. Αυτό το ναι, να φας άλλα τρία. Με τον Ολυμπιακό. Να φας άλλα τρία θέλεις. Και όσο τον Ολυμπιακό, όσο τον Παναθηναϊκό, θα τον πάρουμε τουλάχιστον κάτω με ένα βαθμό άμα τυχόν και παίξουνε. Την μπάλα, όχι αυτή που παίξαν με τη Λάρισα, άντυχο και παίξουν μια σωστή μπαλάρα, θα πάρουμε μέσα έστω 0-0, έστω με ένα 0 και να χάσουμε. Εδώ στην Τούμπα θα χάσει, θέλει δεν θέλει. Αυτό να προσέξουνε. Εδώ στο Άκα δεν έχασε, στην Τούμπα θα χάσει. Να είσαι καλά. Δύσκολο σε βλέπω. Παρακαλώ, όχι παρακαλώ, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Διάλειμμα γιατί θες να πας. Α, είναι εκεί η ώρα. Ναι. Δεν καταφασίζω. Από πότε αποφασίζει ότι θα γίνει στο ξέρω εγώ, μα δίνει με το μάτσο εδώ πέρα, μα κοπανίζει. Να σε δίνω. Ξέρω εγώ με το μάτσο. Εσύ τον εξέθεσε. Τον εξέθεσα. Εσύ τον εξέθεσε. Καλά, όλη η Ελλάδα λέει ότι σε δύο μέρες παίρνω τα λεφτά. Εγώ τον εξέθεσα. Εσύ, φίλε μου, είπε ότι μετά το παιχνίδι που η Ηρακλής κέρδισε θα πληρωθούν οι ποδοσφαιριστές. Αυτό τι σχέση έχει. Μεγάλη. Γιατί. Μεγάλη. Γιατί. Τι σχέση λοιπόν, έχει αυτό. Όταν λοιπόν είναι έτσι σχέδιο να πάρεις τα λεφτά, θα παίρνεις σε ένα λεπτό. Μα δεν μίλησα εγώ για στοιχηματικά. Το άλλο είναι άλλο κομμάτι. Άλλο κομμάτι. Άλλο κομμάτι. Δηλαδή δεν πειράζει που αυτό είναι αδερφή. Πειράζει που φοράει γόβες. Εσύ λες ρε κόκκινο, εγώ δεν είπα. Όχι, δεν φοράει. Δηλαδή δεν σε πειράζει το ότι φοράει γόβες. Εγώ μιλάω για τον νίκη του Ηρακλή και μετά σε μια άλλη πρότασή μου. Καλά, καλά. Μιλάω και λέω. Δεν είναι κομμάτι χάζος. Το εσύ, καθόλου χάζος ναι, δεν είσαι. Δεν λέω αλλά μην πα να βγάλει και του άλλου. Μην πα να βγάλει και του άλλου χάζου. Ναι. Εσύ, ναι. Μην πας να βγάλεις και τους άλλους. Το αυτό με ενοχλεί. Θύμωσες τώρα με το Μάτζιο. Ναι, δεν αυτό που λέει δεν υφίσταται. Ναι. Τι είσαι, θα είσαι παρεξηγιάς. Εγώ μπορώ να βριστώ όσο θέλω με το Μάτζιο και μετά να δίνουμε γλωσσόφυλλα. Τι σε νοιάζει ένα. Τι σε νοιάζει. Εγώ τι έχω να πω, το λέω. Ανοιχτά, δημόσια και καθαρά. Με αυτός φορά παντελόνια. Είμαι κύριος. Με αυτούς που λέει αδερφές σαν και σένα προσέχω. Διάλειμμα. Άστα ρε κόκκινη. Τα σάπια σου. Η ώρα είναι 3:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Ναι. Μπαμπά. Έλα, γόρι μου. Ρε μπαμπά. Γιατί το σήκωσες. Δύο κλήσεις ήθελα να κάνω μόνο. Να καταλάβετε ότι τελείωσα την προπόνηση και να έρθετε να με πάρετε. Αμάντια. Τώρα με έκανες να χαλάσω μονάδες. Έλεος. Καιρός να αλλάξουν οι παλιές συνήθειες στην επικοινωνία της οικογένειας. Τώρα, ο νούμερο 1 μπαμπάς προσθέτει στο Cosmote One το καρτοκινητό του παιδιού του για να έχει κάθε μήνα εντελώς δωρεάν 1000 λεπτά ομιλίας προς το σταθερό και τα κινητά της οικογένειας ακόμα και όταν δεν έχει μονάδες. Για σένα που θέλεις να είσαι ήσυχος ότι τα παιδιά σου μπορούν πάντα να σε καλούν. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / One. Cosmote. Ο κόσμος μας, εσύ. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Και πού θα πάτε φέτος το καλοκαίρι? Παραλία φυσικά. Διακοπές ή νησί? Ναι, διακοπές σε Φρέτζιο. Με νέο κατάστημα στην παραλία Θεσσαλονίκης θα κάνω κάθε μέρα βουτιά σε άλλη γεύση. Κουντελίνα, νόνα μπέλα, βραζινιάνο, αρασιατέλα, σι σινιόρ, μερσί μποκού. Αναστατώθηκα τώρα. Φέτος κάνουμε διακοπές σε Φρέτζιο. Φρέτζιο, παγωτά και καλομαθημένα. Nuova concessionaria ufficiale Fiat e Fiat Professional a Salonico. Και για όσους δεν κατάλαβαν, νέος επίσημος διανομέας Fiat και Fiat Professional στη Θεσσαλονίκη. Κουμαντζιάς ΑΕ, δυτική είσοδος Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 753000. Και στο Facebook Fiat Κουμαντζιάς. Τι τρώμε, Κωστάκι? Λουκανικάκια. Τζουμαγιάς, φίλε μου. Τζουμαγιάς. Μύθος, Κώστα. Τα λουκάνικα τζουμαγιάς δεν υπάρχουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχουν. Δεν κατάλαβες. Δεν υπάρχουν. Όλοι κάνουν ψηλά λουκάνικα και τα πουλάνε για τζουμαγιάς. Ναι, και φάει ένα. Τι λες τώρα, αυτά τα λουκάνικα δεν υπάρχουν! Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Από 100% φρέσκα, ντόπια υλικά. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Νοπά, διαλεχτά και με άρωμα παράδοσης. Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές. Και εσύ τι είπες? Η Happy Days ή τίποτα! Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr. Πόσο χαμηλά πετούσε! Έμεινες από μπαταρία στο δρόμο, στη δουλειά ή στο σπίτι? Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Στάνταρ και η υπηρεσία Delivery θα σου τη φέρει εκεί που είσαι δωρεάν. Έμεινες από μπαταρία? Πάρε Στάνταρ τώρα. 2310-523-014. Είναι Oval. Έχει διάφορα σχέδια και μπορεί να σου κερδίσει ένα κυβότιο μπύρες Kaiser για το Πάσχα. Τι είναι? Το πασχαλινό σου αυγό. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό των καταστημάτων For All και ίσως να είσαι εσύ ένας από τους 30 τυχερούς που θα κερδίσουν από ένα κυβότιο μπύρες Kaiser για το Πάσχα. Μπες τώρα στην επίσημη σελίδα των For All Stores στο Facebook και δες πώς μπορείς να συμμετέχεις. Καταστήματα For All και φέτος το Πάσχα θα έχεις Beer For All. Οι μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις είναι εδώ. Με πάνω από 200 ειδικά στοιχήματα ένα παιχνίδι. Δυνατότητα cash out, 0% γκανιώτα κάθε μέρα και πρόσβαση από tablet και κινητό όπου και αν βρίσκεσαι. Αυτή την ποδοσφαιρική σεζόν θα τη ζήσεις όπως πραγματικά της αξίζει. Στοίχημαν.gr. Το παιχνίδι άλλαξε. Συμμετοχή άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα. Και θεά 210-9237-777. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Η συχνή συμμετοχή σε παίγνια μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Πολύ χαρούμενο!
Ξαφνισμένο σε βλέπω σήμερα. Τι παίζει? Παίζουν μετρητά. Τι μετρητά? Πολλά πολλά μετρητά. Στις καθημερινές κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλο τον Απρίλιο πάρε και σήμερος στις κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη που χαρίζουν πολλά πολλά μετρητά κάθε μέρα. Είσοδος δωρεάν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10.000 ευρώ μετρητά. Και την Κυριακή Super Sunday με 4.500 ευρώ συνολικά μετρητά κάθε ώρα από τις 3 το μεσημέρι. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Α, και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Παντρεύεστε? Βάλτε την αναγγελία του γάμου σας μόνο με 14 ευρώ στη Metrospor. Παραλαβή κάθε μέρα Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γάμα στα Κωνσταντινουπολίτικα και ηλεκτρονικά στο pablis.com. Τηλέφωνο αγγελιών 2310 900 360. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. Μου κάνει εντύπωση που δεν άκουσα ούτε ένα απολωνιστή να λέει αν πρέπει να έρθουν ή όχι οι οπαδοί. Το αυτονόητο δεν θα σου πει. Δεν πρέπει να έρθουν. Εγώ λέω ότι πρέπει να έχει το θάρρος της γνώμης και να τη λέει. Τι να πει? Θα έρθουν εδώ, ότι θα φάνε όπως πήγαμε εμείς, όπως ναι, πήγαμε εμείς, ναι, έτσι πρέπει να έρθουν και αυτοί. Όχι, δεν είναι. 13 να του βάλει. Όχι, δηλαδή, δεν είναι σωστό. Γιατί κανονικά ο Απόλλων έπρεπε να είναι 6 βαθμούς πάνω. Μάλλον πόσο, ένα είναι, 7 βαθμούς επάνω και να είχαμε τελειώσει. Κανονικά. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Εφόσον κάνανε και αυτοί. Εσύ όχι, δηλαδή, εκπροσωπείς τον επίσημο Απόλλωνα. Τι είμαι εγώ, ρε? Γραφείο τύπου του Καλαϊτζίδη είμαι εγώ. Σου λέω ότι είμαι εγώ. Εσύ δεν ξέρω τι κάνεις, ούτε με νοιάζει. Ωραία. Άλλο λέω εγώ. Εγώ λέω ότι ο Απόλλων κοιτάζει να καλύψει τον πισινό του. Κοιτάζει το Μάσα να το κάνει κόλαση. Κοιτάζει Μπράβη να δική του. Κοιτάζει η Κερκίδα να δικιά του. Και η ομάδα να δικιά του. Και ο διαιτητής δικός του. Εγώ λέω ότι αυτό το παιχνίδι δεν χάνεται. Ποιος δεν χάνεται? Αυτό το παιχνίδι είναι από τα παιχνίδια που δεν χάνονται. Εντάξει, πάνε δε στο. Πάνε εκεί πέρα σε και αξίζει να πάνε να το δει. Καλαμαριώτες και χειραψία. Πάμε. Πάμε. Ραπ, θέλω το πρωτάθλημα πριν πάμε. Ραπ, θέλω το πρωτάθλημα φέτος. Με αφαίρεση 38 βαθμών από το Γαύρο μετά από διακοπή του αγώνα κυπέλλου με την ΑΕΚ. Πώς φαίνεται το σενάριο και ας μην πάρω κύπελλο. Εντάξει. Σηκιόμαστε. Πες το εξή από την Καστοριά. Τι έγινε το 94 στο τελευταίο ΑΕΚ Ολυμπιακός που έκατσε ο Γαύρος και πήρε πρωτάθλημα. Mm. Το ΠΟΚ έλυσε τα προβλήματα νωρίς. Γερομασελάκια πέφτει και ο Πάοξ φταίει. Είναι τρελός ο Καναδός που έλεγε καταγεγραμμένα τα έχουμε. Καναδέζικο δολάριο. Μετά τον κυνηγούσε. Για μη μου λέτε για εταιρείες οι οποίες είναι γνωστό το πώς λειτουργούν. Ναι. Εντάξει. Σας λέω ότι υπάρχουν και άλλες εταιρείες. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Γεια σου, Σταύρο. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Λοιπόν. Κοιτάξτε να δείτε. Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία παιχνίδια και όσα κερδίζει προβληματίζει. Εγώ δεν είδα μετά το παιχνίδι με τα Γιάννενα που είχαμε μια πολύ καλή παρουσία και έχασα μέσα στην Τούμπα. Το 1-0. Πολύ καλός ο ΠΑΟΚ σε εκείνο το μάτς. Ναι. Ναι, πολύ καλός ο ΠΑΟΚ σε εκείνο το μάτς, αλλά μετά από εκεί πέρα, όσα δηλαδή παιχνίδια και αν κέρδιστε, έπαιξε δηλαδή πολύ λίγα λεπτά μπάλα. Δηλαδή, με την ΑΕΚ που έχασε, έπαιξε ένα δεκάλεπτο στο τελευταίο. Στο πρώτο ημίχρονο, το 35 μέχρι το 45. Με τον Ολυμπιακό συνολικά να έπαιξε ένα 20 λεπτό καλό ποδόσφαιρο και τον κέρδισε 2-0. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δεν παίζει που λένε κάποιος καλή μπάλα. Πλέον ο Παναθηναϊκός εδώ και 1,5 μήνα δεν παίζει καλή μπάλα. Ισχύει. Ναι. Πριν τον 1,5 μήνα. Συγγνώμη. Σταύρο. Σταύρο. Τώρα, ναι. Πριν τον 1,5 μήνα έπαιζε πολύ καλή μπάλα. Ναι, ναι. Εγώ συμφωνώ. Αλλά τώρα η πιο φορμαρισμένη ομάδα κατ' εμέ που βλέπω Super League
είναι ο Παναθηναϊκός. Παλιότερα ο Παναθηναϊκός δεν βλεπότανε. Είναι ο Παναθηναϊκός. Μετά για μένα είναι ο ΠΑΟΚ. Ακριβώς μετά είναι ο ΠΑΟΚ. Και μετά βάζω Ολυμπιακό ΑΕΚ. Τώρα, για τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό θα είναι τελικά. Καλά το παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Δεν πιστεύω να παίξει με βασικούς παίκτες ο Ίβιτς. Γιατί θα κάνει μεγάλο λάθος. Ας δω τον Κίτσιου. Ας δω κανέναν Πούγκουρα. Ας δω κανέναν Δελιγιανίδη στο πρωτάθλημα που θα παίξω με τον Παναθηναϊκό, γιατί έχω μπει στα play-off. Από εκεί και πέρα ο στόχος που σου έχει μείνει είναι το κύπελο. Πρέπει να πας προετοιμασμένος, γιατί ο Παναθηναϊκός... Ο Κίτσιο, ο Κάτσε και ο Πούγκουρας που λες σου καθάρισαν το παιχνίδι με τη Λάρισα. Συνέχισε. Ναι, εγώ αυτό σου λέω. Ας πάμε με τον Παναθηναϊκό. Έτσι που το είπες, η λιμά είναι αυτή. Όχι, απλά σου λέω ότι να μην βάλει τρεις βασικούς παίκτες εντεκαδά τους. Μπροστά, ας πούμε, ας μην βάλει Ενρίκε. Άμα έχει μία άλλη, ξέρω εγώ, να βάλει κάποιον άλλο παίκτη. Ας μην βάλει στα χαφ τον Τζίμι Ροτ. Ας μην βάλει στα σέντερ μπακ το Βαρέλα ή τον Κρέσπο. Ας βάλει το Μαλεζά με ένα πιτσιρικά. Αυτό σου λέω. Και απάνω τα δώσει όλα στο μοναδικό του στόχο που είναι ο τελικός κυπέλου. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Αυτό είχα να πω. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και επίσημα αφαίρεση 3 βαθμών από τον Ηρακλή για την υπόθεση του Μπουκουβάλα. Οπότε μπορεί να καταλάβει ο καθένας πόσο μπορεί να αισιοδοξεί για το φάκελο της ομάδας του Ηρακλή. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μαζί μιλάμε. Άντως και επίσημα, σωστά το λέει ο Γρηγόρης, και επίσημα η Καλαμαριά δεν δίνει εισιτήρια στη Δόξα. Και επίσημα το είπε, εγώ ναι, διαφωνώ. Δίνει, όχι, βγήκε η απόφαση. Έγινε και τα μέτρα τάξη κτλ. Και δίνει 15. Το λέει η αστυνομία. Πάει τελείωσε, βγήκε η απόφαση. Μισό λεπτό. Είναι απόφαση αστυνομία του Απόλλωνα. Απόφαση του Απόλλωνα. Τη αστυνομία απόφαση... του Απόλλωνα του Υπουργείου. Έχει τελείωσε. Διαφορά. Αν είναι απόφαση αστυνομία είναι κάτι άλλο. Τελείωσε. Πάει. 15 προσκλήσεις. Δεν μπορούμε να αδικήσουμε τον Απόλλωνα αν η αστυνομία είπε να μην έρθουν οι οπαδοί τη δράμα. Τελείωσε, ρε. Πάει. Άλλο δεν δίνει η. Άντε πάλι. Άλλο δεν δίνει η δράμα. Και άλλο απαγορεύει η αστυνομία, έχει διαφορά. Εσύ κοπριά έχεις το κεφάλι, σου λέω τελείωσε. Ναι, το τελείως το κατάλαβα. Σου λέω άλλο είναι, δεν δίνει όμως ο Απόλλωνας και άλλο δεν αφήνει αστυνομία. Βγήκε απόφαση 10 λεπτά σε μιλάω, ρε. Οκ. Πω γαμώ. Η οποία λέει ότι η αστυνομία δεν επιτρέπει. Βγήκε απόφαση. Ποιος την πήρε την απόφαση? Η αρμόδια αρχή. Άρα η αστυνομία. Έγινε, ναι. Τελείωσε. Άρα δεν φταίει ο Απόλλωνας. Τι δεν φταίει ο Απόλλωνας? Δεν πήρε ο Πόλων την απόφαση να μην δώσει. Αφού δεν του έδινε από την αρχή, πώς δεν πήρε απόφαση. Και συμφωνεί και η αστυνομία. Λέγε ρε φίλε. Πάμε. Παλικάριά. Έλα. Καλησπέρα. Μάλιστα. Νομίζω ότι πρέπει να σέβεστε και λίγο τους αυτούς που σας παίρνουν τηλέφωνο. Αν είναι όταν είναι να σηκώνετε, να ανοίγετε γραμμές, τουλάχιστον να μην μιλάτε, γιατί πληρώνετε. Καλά σε λέει, ρε. Έχει δίκιο. Συγγνώμη για την έκφραση την τελευταία. Μάλιστα, κύριε, έχετε δίκιο. Λοιπόν, παρακάτω λίγο. Μήπως τώρα τελευταία οι παοκτσίδες αρχίζουν επιτέλους και αντιλαμβάνονται, καταλαβαίνουν επειδή υπάρχουν και άλλες φωνές όπως του ΑΕΚΤΣΙ που λέει την αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ είναι Ολυμπιακός της Βορείου Ελλάδος, επιτέλους αρχίζουν και το καταλαβαίνουν πλέον. Και γι' αυτό αρχίζουν και ενοχλούνται λίγο που ακούγονται και άλλες φωνές εκτός των Ηρακλείδων που τόσα χρόνια φωνάζουν. Επιτέλους αυτό που είναι η αλήθεια πλέον. Να αρχίσει να φαίνεται. Φτάνει αυτό το πράγμα, γιατί αυτός ο Γερμανός που φωνάζει και ορίεται ΠΑΤΕΦΕΜ, μήπως έχει χίλια δίκαια ο άνθρωπος τόσα χρόνια. Λέω μήπως. Αυτά. Χαίρετε. Να πω ότι τι? Σχετικά με την αφαίρεση των τριών βαθμών, μέχρι τις 12 Απριλίου ο Ηρακλής έχει το δικαίωμα να εξοφλήσει τον ποδοσφαιριστή και να πάρει τους βαθμούς πίσω. Τελείως. Για όσους δεν γνωρίζουν όμως. Από τη στιγμή που υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα, όταν αυτό γίνει τρεις φορές, έγινε ήδη μία. Με τρεις παίχτες δηλαδή. Όταν γίνει τρεις φορές. Ναι. Όταν δημιουργηθεί μια ομάδα τρεις φορές. Ναι. Η τρίτη φορά είναι και η φαρμακερή. Ναι. Δεν την ενδιαφέρει αν θα πληρώσει μετά. Μετά σου λέει δεν πλήρωσες. Γεια σας. Αφαιρέθηκαν οι βαθμοί. Ναι. Παρακαλώ. Έλα, ναι. Άρα η ποινή καλή. Είναι μετατρέψιμη. Μπορεί να. Α, για την ώρα ναι. Έχει το περιθώριο, δηλαδή έχει 8 μέρες να πληρώσει. Ναι. Αλλά για τα υπόλοιπα δεν είναι θέμα. Πάει. Παρακαλώ. Επόμενος κύριος, ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Καλησπέρα. Καλώς τον. Ραπτόπουλε, με σένα λίγο να μιλήσω. Μάλιστα. Επειδή θεωρώ ότι νιώθεις από ποδόσφαιρο, θέλω να δεις λίγο τη γνώμη για κάτι. Ναι. Θέλω να μου πεις για Μπέρκ, Κλωναρίδη και Μποκού πώς τους βλέπεις από ποδοσφαιριστές. Αυτού από τον καιρό τουλάχιστον. Κοίταξε να δεις. Ο Μπέρκ, ο Κλωναρίδης και ο Εμποκού αποδίδουν σαν τριπλέτα πολύ καλά, διότι
Ο ένας έχει... αρέσει τους ποδοσφαιριστές γενικώς εσένα. Βεβαίως πάρα πολύ, αλλά ο Κλωναρίδης, ναι. Ο Κλωναρίδης και ο Εμποκού υπάρχουν ναι. Κάποια στοιχεία τα οποία τους αναδεικνύουν περισσότερο. Ποια είναι αυτά. Μπράβο. Τα στοιχεία. Τα στοιχεία λένε ότι ο Παναθηναϊκός πάει σε ένα στυλ παιχνιδιού, όχι πάω την μπάλα στην πλάγια γραμμή και σεντράρω για να φορτώσω, ας πούμε, να πηδήξουν αυτοί οι παίκτες μαζί με το Βηγιαφάνες, ξέρω εγώ κτλ. Ναι. Έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια και το μυστικό του Παναθηναϊκού έρχεται από τα πλάγια μπακ, που είναι ο άλλος με τα μαλλιά, ο Γουλ Χουλτ, με τον Κουλιμπαλί, όπου κάνουν μεγάλο πλάτος και έχουν εντολή. Έχουν εντολή ο Εμποκού, ο Κλωναρίδης. Να κλείνουν προς τον Μπέρκ χαμηλά. Επειδή έχουν τρίπλα καλή διείσδυση και στο ένας με έναν είναι καλή, δεν θέλουν να πάνε στην σέντρα όπου σωματοτυπικά μπορούν να τους φάνει η στόπερ, αλλά πάνε και χτυπάνε πάνω στα σέντερ μπακ. Εκεί ο αντίπαλος προπονητής θα πρέπει οπωσδήποτε στα δυο του αμυντικά χαφ να τα πάει σε ντουμπλάρισμα, στον έναν με εντολή και στον άλλον πάλι με εντολή, έτσι ώστε χαμηλά να μην μπορούν να την πάρουν την μπάλα και να βγουν εύκολα στο ένας με έναν. Συνήθως όμως αυτοί βρίσκουν χώρο. Γιατί βρίσκουν χώρο? Γιατί ο Παναθηναϊκός χρησιμοποιεί και τη μεγάλη μεταβίβαση των 40 μέτρων και όχι τη μικρή την μπάσα που χρησιμοποιεί ο ΠΑΟ. Κωστή μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και... σε ευχαριστώ γιατί πρέπει να κλείσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν οι παίκτες που θέλουν να λείψουν με τον ΠΑΟ. Νομίζω ότι βοήθησες. Είναι οι παίκτες που θέλεις να λείψουν. Στο παιχνίδι με τον ΠΑΟ. Και ναι. Νομίζω ότι έβαλες το χεράκι σου. Να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Είπα αυτός τώρα. Τους έπιασες στο στόμα σου. Είπες καλά τις κουβέντες για αυτούς. Οπότε μπορεί να σκοτωθούν αυτοί σε κανένα τροχαίο. Προχωρημένος. Ναι, προχωρημένος. Να μην σκοτωθούν. Ρε τον Παοξή. Ρε τον Παοξή τον άνθρωπο. Μπράβο, προχωρημένος. Τι παιδί ρε παιδιά ρε. Πάμε επόμενος, ναι. Ρε τον άνθρωπο. Για αυτόν λες τι παιδί ή για σένα. Εγώ αναλύω μια ώρα τα καλά που έχουν. Πόσο γάτος είναι. Γάτος. Γιατί είναι θεούλης. Ναι. Κάνει το βάζελο, σου βγαίνει, σου πουλάει τραλίτσα. Ναι. Εσύ κάθεσαι και λες και λες και λέει σε ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι αυτοί που θέλουν να λείψουν. Να λείψουν από το μάτι με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, εγώ λέω τον κάτω. Να πάθουν τσιριλιπιπί τα παιδιά, μην πάθουν κανένα τέτοιο εφόσον δεν θέλει. Σε καλός άνθρωπος. Όχι φίλε, σκοτωθούν τώρα, αλλά είναι δυνατόν. Δεν θα φας το βράδυ, Ίσα ανόητο. Τόσα παιδιά που σκοτώνονται και πεθαίνουν. Εσύ κέρδισε τα πεθαίνικα. Όχι, αλλά άμα δεν είναι δικός μου άνθρωπος, δεν λυπάμαι κιόλας. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν είναι ευχάριστη η είδηση που θα λάβω. Σωστά. Αλλά παρακαλώ. Δεν πάω να πιω κουλιάξα και να φάω. Παρακαλώ. Νουαζέτα. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα στο φορμαρισμένο Ραπτόπουλο. Είναι φορμαρισμένο ο Κώστας. Είναι για 15. Φοράει φόρμες. Κάθε γκολ φέτος. 20 γκολ είναι φέτος. Φοράει φόρμες. Προηγούμενο δεν ήταν, δεν τον έκανε κανένα κόλπο. Πασοκοχριστιανός είναι, δεν τον έκανε κανένα κόλπο. Για να βοηθήσω λίγο το φίλο μου τον Αϊκτή. Η πασοκογαβρίλα των Παοξίδων, όχι θα φανεί. Όχι θα φανεί. Είναι ήδη φανερωμένη. Είναι η εκκλησία η φανερωμένη. Με πασοκογαβρίλα μέσα πάρα πολύ. Συναντηθήκαν τα μανιατάκια στην Αθήνα που τα τάιζε ο Κόκαλης στα Λιμοτάγαρα με τους πασοκοχριστιανούς της Θεσσαλονίκης που τρώνε τα λεφτά στα σκόπια. Ξυρίσαν τα κεφάλια μετά και του παίζουν και οι Χρυσαυγίτες, ξέρεις τώρα Κώστα μου, στη Θεσσαλονίκη. Ένα κομμάτι ναι. Από το Πασόκ ναι. Πέρασε στη Χρυσή Αυγή. Ναι, ναι. Και αλλά το στη Χρυσή Αυγή πέρασαν και ακροδεξιά στοιχεία, τα οποία είναι πιο DNA-κα. Ναι. Άκουσε ναι. Λίγο, τα DNA-κα ναι. Χρυσαυγήτικα ναι. Στοιχεία τα παραδέχομαι και τα σέβομαι. Εγώ δεν σέβομαι τους μη Χρυσαυγήτες, τους Πασοξίδες που επειδή χάσαν τη μαρμίτα το ρίξαν στον πατριωτισμό. Γι' αυτό είσαι φορμαρισμένος. Γι' αυτό σου λέω μιλάμε τον φορμαρισμένο Κώστα Ραπτόπουλο. Ακριβώς τα ίδια μιλάμε. Απλώς ήθελα να βοηθήσω τον φίλο μου τον Αϊκτή. Μη στεναχωριέσαι αγόρι μου. Την πασοκογαβρίλα τους, τα μανιατάκια τα φτωχά και εδώ τα πασοκοχριστιανάκια, τη βγάλανε. Αφού είναι σαβιδολιμοντάγαρα τώρα. Τι ομάδα είσαι. Γρηγόρη, θέλω να μου βάλεις Weeping Post, σε παρακαλώ εσένα μόνο έτσι θέλω να σου μιλάω. Weeping Post. Alman Brothers, το κομμάτι το είχα πει και την άλλη φορά. Weeping Pulse το ακούσω. Δεν μου είπες όμως τι ομάδα είσαι. Είσαι πολύ καλός DJ και σε είχα προλάβει στη Θεσσαλονίκη παλιά τότε που φορέσες μπλουζίν και άσπρο μπουκάμισο. Σας πηγαίναν τότε στη Θεσσαλονίκη. Γινόντουσαν όλες και ήσασταν ξαδερφάκια εκεί στη Θεσσαλονίκη. Βάζατε μπλουζίν και άσπρο μπουκάμισο. Τι ομάδα είσαι. Και πολύ ζελέ. Τι ομάδα είσαι εσύ. Εγώ είμαι Ηρακλής και φίλος του Σάββατο Θεοδωρίδη. Ηρακλής και φίλος του Σάββατο Θεοδωρίδη. Να είσαι καλά Κωστή μου, θα τα πούμε. Θα τα λέμε.
Παρακαλώ. Ναι. Φοβερός. Ράιντε στο Θερμαϊκού. Έλα καλά, καλή τι κάνεις καλά. Τι κάνουν τα όμορφα. Εμείς είμαστε όμορφα. Έχεις καιρό, φίλε. Έχεις και πρόβλημα οφθαλμολογικό μετά τα υπόλοιπα. Λοιπόν, φίλε, θέλω να μου πεις κάτι. Αύριο το μάτς Ατρομή του ΠΑΟΚ, τι να παίξουμε. Λοιπόν. Το αυριανό λίγο με ενδιαφέρει. Σταμάτα ρε, για να οικονομήσετε λίγο να πάρετε. Κάτσε τώρα να πάρουμε κανένα φράγκο, μετά δύο μέρες θα μπουν στο. Για να πάρετε κανένα φράγκο τώρα. Άντε, γιατί με εκνευρίζατε. Για πες μας λίγο για το Ατρόμητο ΠΑΟΚ. Ποιο Ατρόμητο ΠΑΟΚ, ρε. Θες λεφτά, ρε, να πάρεις. Ναι. Θες να πάρεις λεφτά, λοιπόν. Να κάνουμε Πάσχα, ρε. Σταμάτα ρε, θα σου δώσω τέσσερα μάτς, διαλέξτε για παίξτε ό,τι θέλετε. Ναι. Χόφενχάιμ, Μπάγερν, Άσο και έξι φράγκα. Μάλιστα. Άκουσες. Ακούω ρε. Πότε είναι αυτό, εμβόλυμα. Σήμερα. Λοιπόν, θα σου πω και τα υπόλοιπα. Σήμερα. Ηρακλής, Λεβαδιακός, Άσο, 2.45. Πότε είναι αυτό. Αύριο. Μάλιστα. Λοιπόν. Τσέλσι, η Manchester City, Άσο 2.35. Μάλιστα. Δεν το βλέπω. Εγώ αυτά λέω δεν χαλάνε. Περίμενε. Έχει και άλλα, έχει και άλλα καλά παιχνίδια. Πολύ καλά. Περίμενε. Mainz, Λειψία, Άσο και 2.80. Augsburg, Ingolstadt, Άσο και 2.20. Θα σου δώσω κι άλλο ένα μεγάλο πενταράκι και ξαράκι και βάλες ό,τι γουστάρεις. Εντάξει. Παίξε και έχει την Ξάνθη, ξέρω όχι, με τον με τον Πανετολικό. Πες μου όμως τώρα κάτι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, πώς το βλέπετε. Ένα γκολ, αν θα μπει ένα γκολ, θα καθορίσει και τον νικητή. Το χ είναι καλό δηλαδή. Πάμε πάλι. Με το 0 σε ένα γκολ παίζει 3 σημεία. Από την Κυριακή όμως... Το αν είναι καλό, θα φανεί στο τέλος. Από την Κυριακή όμως η αρμάδα του ΠΑΟΚ παίρνει μπροστά. Ήρθε η ώρα να λάμψει το άστρο του Κλάους. Τέλος τα αστεία πια. Τέλος. Ξέρεις πόσες φορές... Ήρθε η ώρα η αρμάδα του ΠΑΟΚ να πάρει φωτιά. Ξέρεις πόσες φορές έχεις πει ότι ο Κλάους πήρε μπροστά. Εντάξει, τώρα όμως ήρθε η ώρα. Τέρμα. Αστεία δεν υπάρχουν. Επειδή είναι Κυριακή το Βαΐο, ναι. Καλά. Τελευταία μέρα. Τελευταία φορά είναι. Άλλο δεν έχει. Τέρμα. Θα τα πάρει τα μάτς μόνος του τώρα. Γεια σου, Λευτέρη. Άντε, γεια, bye. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο καθός από όλο τι μέσα. Μάλιστα. Εγώ ήθελα να σας πω και τα εισιτήρια που είναι που δεν βγήκαν στη δράμα. Ναι. Άμα δω εισιτήρια, του δίνει εισιτήρια 6. Ναι. Αυτόματα κλείνεις και τη θύρα 5 για να έχεις απόσταση ασφαλείας μεταξύ των οπαδών. Ναι. Τι απόσταση είναι αυτό, πόσες άδειες θέσεις είναι αυτό, γνωρίζετε μήπως. Πάνω από 1000 θέσεις. Είναι κοντά 2000 θέσεις. Ναι. Ο κόσμος του Απόλλου πού θα πάει, πού θα κάτσει, γιατί εγώ πιστεύω θα είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Θα παραμείνει κλειστή η θύρα 5 και μέρος θύρας 4, το ξέρετε. Γιατί να παραμείνει κλειστή. Γιατί αυτή είναι η απόφαση αστυνομίας. Άμα δηλώσει ο εισιτήρια. Σας λέω και πάλι, τώρα που το παιχνίδι θα γίνει χωρίς οπαδούς της δράμας, θα είναι κλειστή η θύρα 5 και μέρος θύρας 4. Ναι, για ποιο λόγο θα είναι. Είναι απόφαση αστυνομίας για τις 15 προσκλήσεις που θα πάρουν οι άνθρωποι της δράμας. Για τα 15 άτομα δεν θα κλεισούν 2.000 θέσεις. Δεν ξέρω πόσες θέσεις είναι. Θέλω να είμαι σαφής. Σας λέω ότι αυτά θα είναι, αυτή είναι η απόφαση. Και όσο είπατε για τον πρώτο αγώνα, στον πρώτο αγώνα του γήπεδου της δράμας ήταν άδειο που βρήκατε εισιτήρια. Κυρία μου, εγώ ξέρω ότι σας δώσαν εισιτήρια. Ναι, αλλά το γήπεδο ήταν άδειο. Δεν ήξερα ότι είναι απόφαση αστυνομίας. Εγώ μου είπε ο Κωστής που μετέφερε ότι δεν θέλει ο Απόλλωνας. Άλλο δεν θέλει ο Απόλλωνας και άλλο δεν θέλει η αστυνομία. Έχει διαφορά. Είναι. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ότι όλα τα μέσα μαζική ενημέρωση όλοι μπορούν να την δώσουν δράμα. Όλοι ξαφνικά βαρύνται τον πύρο ότι είναι ο κύριος. Δηλαδή πρώτη φορά ακούτε Μετρόπολης. Όχι, συνέχεια ακούω. Έχουμε χρεωθεί ότι είμαστε για βανταδόρη του Απόλλων Καλαμαριάς. Ποιοι. Φορά αυτό που μπορείς ή όχι. Εγώ όχι. Ούτε, κύριε, ούτε ο γιατρός, ο κύριος Ηρακλειδέας. Εγώ είμαι δηλαδή εχθρός. Εσύ δεν είσαι Ηρακλής, δεν έχεις τίποτα πολύ. Και επειδή είμαι Ηρακλής, δηλαδή τι σημασία γι' αυτό. Ηρακλής, δεν είσαι Απόλλων. Ναι, δηλαδή έχεις παράπονο με αυτά που ακούς για τον Απόλλων από αυτήν την εκπομπή. Όχι, από... ότι ακούω και την δράμα πολλά. Από μένα έχεις ακούσει να λέω για την δράμα. Είσαι ικανός να χαλάσεις. Βγάζει να γράφετε πάρα πολλά για τη δόξα δράμα. Περισσότερα από ό,τι γράφετε στον Απόλλων. Μάλιστα. Οκ, ρε φίλε. Δηλαδή είμαι πιο συμπαθής εγώ για τον Απολλωνιστή, λες.
Εσύ είναι Κωστή. Ναι, εννοείται. Όχι. Okay. Καλά κάνεις. Εσύ. Μόνο που φοράς την τιμημένη τη φανέλα του πατέρα σου, αυτή τη, που έβγαλε από όλο τη συλλεκτική, φτάνει. Την έχω, ναι, είναι από τις καλύτερες. Έκανα πάντα εγώ στην τηλεόραση. Με αυτή να σε περιμένω την Κυριακή σου εκεί πέρα. Θα έρθω με αυτήν. Έγινε. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε. Εγώ θα του πρότεινα να φορέσει μια τζιτράμα για να την κάψει. Παρακαλώ. Πάμε, ναι. Να την κάψει σαν απόδοση εννοώ. Έλα, ναι. Για να μην παρεξηγηθεί κανένα. Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς τον. Κωστή. Ναι. Εσύ συμφωνείς στο να προστατευτούν παίκτες εν ώψη του Παναθηναϊκού. Το παιχνίδι Κυπέλλου, εννοείται. Εγώ θα ναι, ναι. Έχει βοηθήσει ποτέ. Άμα αφήσουμε, εντάξει, οι κάρτες είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Αλλά πες εκεί μπορεί να προσέξει. Βοηθάει παικτικά κανέναν αυτό το πράγμα. Στους κουρασμένους, ναι. Τους βοηθάει ώστε να φρεσκαριστούν μέσα σε τρεις μέρες αυτή τη ποιότητα οι ποδοσφαιριστές και να είναι μετά στο 70-80% που ήταν. Αλλά ένα είναι αυτό. Ναι, πιστεύω, ναι. Πιστεύεις βοηθάει. Πιστεύω μακάρι να το κάνει. Πιστεύω εγώ, επειδή, εγώ αν ήμουν αστικές στην Ευρώπη, τώρα που παίζει ο ΠΑΟΚ την Τετάρτη. Με ποιο παίζει ο ΠΑΟΚ, Ατρόμητο. Ατρόμητο, στη... με τον Ατρόμητο. Με Ατρόμητο και, Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα. Θα προστάτευα παίκτες. Θα σου προστατεύσει, τι να σου πω. Και κάτι ακόμα ρε εσύ. Γαύρος της Βορείου Ελλάδος. Χορτάσαμε τίτλους. Champions League, κύπελα, πρωταθλήματα, τέτοιο γαύρος. Είμαστε ή από τους άλλους. Όχι. Εγώ κατάλαβα από το φίλο. Σου λέει ότι θέλεις να γίνεις ο γαύρος. Τι ομάδα ήταν? Ηρακλής. Το καινούργιο το αφημί το έμαθε. Ο καρδίας ήταν. Το έμαθε. Ή ο άλλος ο φίλος αεξής, το καινούργιο το αφημί το έχει μάθει ή κοιτάει τα τιμολόγια και τις φραγίδες ακόμα για να το μάθει απ' έξω. Εσύ πόσο αφημί έχεις πάρει σαν σύλλογος? Νομίζω ένα. Για προσπάθησε. Νομίζω ένα. Πες μου, Γόρη. Πες μου τώρα με πιάνεις κάτι που δεν σε απαντάω ούτε ηρωνικά ούτε τίποτα. Όχι, φαίνεται ότι μοιράζεις. Λοιπόν, ποδόσφαιρο άλλο. Χάντμπολ άλλο. Βόλεϊ γυναικείο άλλο. Ποδόσφαιρο γιατί άλλο? Γυναικείο ποδόσφαιρο λέω άλλο. Ολυμπιάδα δεν ήταν. Ποδόσφαιρο λες. Γυναικείο ποδόσφαιρο λέω άλλο. Γυναικείο, ναι. Ναι. Γυναικείο, έχει αρκετά τμήματα που πήραν αφημί. Ας το φίλε. Τότε είμαστε σε όλα τα τμήματα ο γαύρος του Βορείου Ελλάδας. Όχι ρε φίλε. Αλλά το ποδόσφαιρο είμαστε το ΠΑΟΚ. Ρε εσύ, να μιλάμε σοβαρά. Ναι, είναι λίγο, γιατί είναι λίγο επειδή κρίμα αυτό. Μην κάνεις τώρα για το αφημί και το... Είναι ότι όλοι, όπως και η ομάδα μου που έχει τα χάλια της και οι ΠΑΟΚτσίδες ίσως νομίζω είναι οι πρώτοι που κράζουν και καλά να πάει, έτσι είμαστε, έχουν και έγινε. Καλά να πάει η ομάδα, πάλι την κράζουμε. Τώρα τι να πω, είσαι Κυρακλής. Γιατί ντροπή είναι. Αλλά είστε εκεί που είστε. Τιμή μου και καμάρι μου και τιμή σου και καμάρι σου. Θα μας χωρίσετε ότι αγαπάμε δύο διαφορετικές ομάδες. Θα μας κάνει να μαλώσουμε αυτό το πράγμα. Για όνομα Θεού ρε φίλε, αγαπάς την ομάδα σου, αγαπάω τη δική μου, σημασία έχει τι λες, τι λέω και αν αυτά τα πράγματα έχουν λογική υπόσταση και ερμό και δεν προσβάλλουν. Λοιπόν, ευχαριστούμε που όρετε τη Hyundai Εσκιά της Βαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί που πάτε να βρείτε το Hyundai i20 με 10.990 ευρώ, με 2.000.990 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 ευρώ.